Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλό μήνα. Είμαι καλό παιδί, ευγενικός. Πολύ σωστός. Εύχομαι καλό μήνα. Έχω με τις ευχές τα παγαλά, αλλά εύχομαι καλό μήνα. Ελπίζω ότι η καλοκαιρία θα δημιουργήσει μια ευεξία στον κόσμο. Ήδη τα πρώτα λιακαδάκια στους 17 βαθμούς Κελσίου. Πότε πήγα, παραλία, Σάββατο ήτανε. Γινόταν της Μουρλής. Είχαν αράξει να πούμε καμιά 5.000 κοπρόσχυλα να πούμε κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. 5.000 ένα και εγώ πήγα να βρω θέση, δεν βρήκα. Απόλαυση απέναντι ο θερμαϊκός κόλπος, ομορφιά. Ό,τι πρόβλημα και αν έχεις, λίγο ήλιος, λίγο θάλασσα, πώς λέει η Μαρινέλα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, πολύ ωραία. Ο Όλυμπος απέναντι φάνταζε εκπληκτικός, με το Δία να φλερτάρει την Ήρα για πολλωστή φορά. Ο Τζόρνταν είναι εδώ, ψάχνει επεγνωσμένα το αμάξι το οποίο δεν θα βρει ποτέ. Λοιπόν, καλό μήνα και από μένα. Γεια σου, ρε Τζόρνταν. Και εγώ ψάχνω και λέω γιατί πήγε ο χρόνος, ξεκίνησε ανάποδα, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, είναι δίσεκτος. 29. Τα πιστεύεις αυτά. Τι να πιστέψω, δεν θέλω να τα πιστεύω, αλλά δεν είναι τώρα, είναι τίποτα τυχαίο, λες. Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, προληπτικός ήμουνα μικρός. Πλέον δεν. Λοιπόν, ξεκινάει μια χρονιά. Εγώ σου είπα, δεν θα καλύψω. Άκου να δεις. Ναι, ακόμα δύο μήνες έχουν φύγει. Ναι. Και έχουν γίνει τόσα και τόσα, ρε φίλοι. Χάσαμε ανθρώπους δικούς μας, φίλους αυτά. Ναι. Προχθές πέθανε και ένας πατέρας ενός φίλου μου. Τον κυδέψανε χθες. Ακόμα ένα χειρότερο. Σήμερα πήγα σε έναν άλλο φίλο μου να δω. Και ήταν στο χωριό κι αυτός, στο κηδεία. Στο γέννησης πήγε, στο γέννησης. Δεν πήγα στο γέννησης. Καμιά γένα δεν έχει. Παλιά πηγαίναμε σε γένες. Πηγαίναμε με τα μπαλόνια μας, πηγαίναμε να πούμε με τα γλυκά μας, πηγαίναμε με τη φούρ μας. Ναι, σωστά, με τα λουλούδια. Με τα λουλούδια μας. Νοσοκόμες πέραν 50, 100, τα καλά χρόνια. Ναι. Βγήκε αγόρι, νέα αγόρι μου, 100, ένας ο παππούς, 100, άλλος ο παππούς, 50 ο μπαμπάς, 50, με κορομούσαν οι νοσοκόμες. Ωραία πράγματα, άπλες ιστορίες, ναι. Μάσες, ξάπλες. Ναι, έτσι. Που αγεννήσεις στο γένεσης, 3.000 η γένα. Σε τι αυτό λέγανε, το άκουτανες. Σε τρίκλινο. Α, εμείς πήγαμε σε δίκλινο. Κατάλαβες, είμαστε ανώτεροι από εσάς. Ναι. Σε μονόκλινο. Εσείς πήγαμε σε μονόκλινο. Τα μονόκλινα ήταν τα ανώτερα. Πλήρωνες ακριβά. Α πούμε να έχει ησυχία γίνει. Θα αρέσει να πας στο μονόκλινο, δηλαδή το παιδί θα βγει από αυτό τη μάνα του, ας πούμε. Ξεκουράζει τη γυναίκα, ρε φίλε. Ναι, τι έκανε. Ξεκουράζει τη γυναίκα, ρε φίλε. Έτσι λένε αυτοί. Άσε ρε Τζόρνταν, οι γιαγιάδες μας γεννούσαν στα χωράφια να πούμε. Άσε μας ρε Τζόρνταν. Εντάξει ρε φίλε, αλλά άλλο τώρα να πας. Μισό λεπτό. Άσε μας καημένα τώρα. Σε γένα ήσουν καθόλου εσύ. Ορίστε. Σε γένα. Τι σε γένα. Ήσουν σε καμιά γένα. Γιατί, τι είναι, πολύτεχνος είμαι να είμαι σε γένα. Τι είναι έτσι. Τι είναι στο παιδί που έκανε ρε παιδί μου η γυναίκα σου να πούμε. Ναι. Ήσουν στη γένα. Ήμουν στη γένα απόξω. Τι μέσα θα. Απόξω. Μόλις άκουσες τα βουκιτά, έφυγε σφαίρα τα σκαλιά και εσύ. Δεν άκουσα τίποτα. Σφαίρα τα σκαλιά, 5-5 τα πίδαγε και κατέβηκε στον δρόμο. Τι θες να μου πεις, ότι. Είναι ένα τρομερό συνέστημα αυτό. Ναι. Της γένας. Λίγοι το αντέχουν, να ξέρεις. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρός εκεί, πολύ αντοχές να έχεις για να το αντέξεις αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το άντεξα. Φεύγω. Εγώ μόλις άρχισα να βουγκάει διπλανή, άρχισα να φεύγω πιο νωρίς δηλαδή. Λοιπόν, στο τρίκλο και στο μονόκλο και στο μονό. Άκου να δεις τι γίνεται. Πας στη γυναίκα εκεί πέρα. Μισό λεπτό να δεις. Βογκάει, είναι γεννημένη για να βογκάει. Βογκάει όταν κάνει έρωτα. Βογκάει. Έτσι νομίζεις εσύ βογκάς. Όταν γεννάει, βογκάει. Βογκάει. Τι πρέπει να το συνηθίσει, βογκάει. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Όταν γεννάει, θα βογκίξει. Γιατί τη βάζουν στο μονόκλινο, ας πούμε. Γιατί αν δεν. Αν έχει πολύ βούτυρο, αλήθεια και στο ψωμί, ας πούμε. Την πα στο μονόκλινο, αν έχει πολλά λεφτά. Βούτυρο. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι λέει παροιμία. Όποιο έχει πολύ βούτυρο, αλήθεια και στο ψωμί. Δεν το βάζει μόνο, ας πούμε, στο φαγητό. Ναι. Λοιπόν, όταν είναι μονόκλινο το δωμάτιο. Ναι. Ποιο ο λόγο. Ναι. Για να είναι, ρε παιδί μου, πιο ξεκούραστη η γυναίκα. Δηλαδή, μόνη της, στο τρίκλινο, στο τρίκλινο έρχονται οι συγγενείς, έρχονται η πεθερά, ο πεθερός, ο παππούς, τα αδέρφια της διπλανής, της παραδίπλα. Γίνεται ένα χαμός, ρε παιδί μου. Σε όλες τις γέννες το κολόσο έρχεται ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά λες ότι θα έρθει για το αλουνού. Για το αλουνού, ρε φίλε. Άλλο να περάσουν 10 άτομα για σένα και άλλο 30 για όλους, ας πούμε. Το αλουνού το σώει αντέχεται, το δικό σου δεν αντέχεται. Εντάξει, αντέχεται, η χέρα σε κάνει. Εσύ λες τώρα ότι μια γυναίκα που γεννάει. Πρέπει να ξαπλώσει η γυναίκα, ρε φίλε, όταν δεν έχει ησυχία. Έρχεται η άλλη από την Κοζάνη, ρε φίλε, για τη διπλανή τώρα. Ναι. Έρχεται η θεία τη, τη μάνα αδερφή. Τι να πει. Δεν την ενοχλεί. Πώ δεν την ενοχλεί. Την Κοζάνη τη ενοχλεί. Δεν ενοχλεί την άλλη. Πώ, άμα είναι η δικιά σου γυναίκα δίπλα, δεν θέλει να ξεκουραστεί, ρε παιδί, δεν ενοχλείται. Λέω εγώ τώρα. Τι ενοχλείται. Ενοχλείται από τη φασαρία που κάνουν οι διπλανές. Από του δικού τη ενοχλείται.
Εκεί το ζητήσαμε. Μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί δύο ώρες. Άσε με καημένα. Τι άσε με. Δεν έχεις, άσε με. Δεν, μέσα δεν έχει κανεί, το βλέπω εγώ. Μέσα. Μέσα στα δωμάτια αυτά, μέσα στι καταστάσει αυτέ δεν έχει. Εγώ είμαι άνθρωπο του δρόμου, τι να κάνω. Ναι, δεν έχει κάνει. Κάποια στιγμή δεν χρειάζεται, παιδί μου, να θες δύο ώρες ησυχία. Να μην σε ενοχλεί κανένα. Δεν έχω. Πάω, κοιμάμαι σπίτι. Στο σπίτι μέσα. Άμα έχει μυσαφύρετε στο σπίτι. Τι να έχω. Δεν του βρει. Άντε, πάρτε δρόμο από εδώ, ξέρω εγώ, ή αφήστε ήδη λε την κυρά να πούμε τι του έφερε. Αυτά τα ωραία τα έκανε ο συγχωρημένο ο πατέρα μου. Φάγατε ήπια, δεν πατήσετε το διάλογο τώρα, ευγενέστε. Ναι, άντε καλά. Να έρχεστε πιο νωρί να καθόμαστε ώρε. Του λε και ευγενικά ξέρει. Πιο νωρί, ρε παιδιά, όχι τέτοια ώρα. Να καθόμαστε και ώρε εδώ. Χαρούμενο σε βλέπω. Για ποιο λόγο. Θα έρθει ο Ολυμπιακό εδώ. Κοιτάξτε, μανούρε. Το μεγάλο ντέρμπι τη χώρα, όπω είπαμε και τι χώρε. Ξεκινάει σε δύο μέρε. Να θες ρόκι εκεί στον Αλφα και να πάρει λίγο δύναμη. Τι δύναμη. Ρόκι λοιπόν, αυτό το ντέρμπι τώρα, τι δύναμη να πάρω. Εμείς είμαστε γεννημένοι νικητές. Ποιοι. Από την αρχή, εμείς. Οι οπαδοί αυτής της ομάδας. Οι οπαδοί τι είναι. Βεβαίως. Γεννημένοι για αγώνες, για αυτά. Τόσα πρωταθλήματα, τόσα κύπελα. Δεν έχουν σημασία. Εμείς δεν γίναμε για τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Ρε, τι γίνεται. Εμείς γίναμε για αυτό το πράγμα. Γιατί πράγμα, δεν, ναι, αυτό το πράγμα. Κοίταξε, ο Παοξής είναι φαινόμενο, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή η ομάδα όντως είναι φαινόμενο. Εξάλλου το λέει και το τραγούδι. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα, ξέρεις, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Λαϊκίστηκα πράγματα. Δεν λαϊκίστηκα. Τι. Δηλαδή τώρα γκρίνια κάνω, έχουμε γκρίνια, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα. Όλοι οι διπλανοί μας είχαν τα προβλήματα αυτά τα χρόνια. Πέρσι, προπέρσι, αντιπροπέρσι, ξέχασες. Εμείς πάλι φτιάχναμε τέτοιο, είχαμε πρόβλημα, γιατί δεν είχαμε πρόβλημα. Έκανε τη δήλωση ο μεγαλομέτωχος τώρα χθες πάνω στη Νέα Υόρκη. Τι είπε στη Νέα Υόρκη. Λέει να πούμε ότι είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα και είναι γεγονός αυτό που δεν χρωστάει ούτε ένα σέντ πουθενά. Ναι. Και από τις λίγες της Ευρώπης. Δηλαδή στην ουσία είναι αυτό που λέω εγώ τόσο καιρό. Ναι. Το είπε αυτός με δήλωση τώρα. Λοιπόν, και εμείς δημιουργούμε πρόβλημα. Ξεχάσαμε μέχρι πέρσι πριν χρεώσει τα χρέη, τι λέγαμε. Ας πληρώσει τα χρέη και είναι σαν να πήραμε δύο πρωταθλήματα. Ακού, ακού. Θα με πεις γιατί δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα για δικαιολογίες και τέτοια. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Από τη στιγμή που ό,τι λέει το κάνει, έστω σε βάθος χρόνου, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια που είναι τώρα 3,5 στην ομάδα, δεν έκανε και λίγα. Εντάξει, πολλά. Λοιπόν, καταρχήν νοικοκύρης, πληρώνει. Πληρώνει που λέμε στα παοξίδικα. Λοιπόν, δεν έχει να παίρνει ουδείς. Όλοι πληρώνονται κανονικά. Από εκεί και μετά λοιπόν, τον κατηγορήσαμε εμείς γιατί λέμε δεν ξέρει μπάλα. Και όμως σε πληροφορούβιλε ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Oh. Όταν ήρθε το πρώτο χρόνο, σου είπε και την Μπαρτσελόνα να σου φέρω εδώ, όπως είναι δομημένο το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές. Το DNA του πάω ξύπνη. Οπότε αυτό δείχνει. Όχι, δεν είναι κλάψα. Η κλάψα. Γιατί. Δεν, μισό λεπτό. Όλοι δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ότι ένας κυριαρχεί στην Ελλάδα. Τώρα θα κυριαρχεί ο Μελισσανίδης. Δεν έχει σημασία. Ναι. Κυριαρχεί μέχρι τώρα ένας. Μετά δεν είναι ο Μελισσανίδης. Οπότε λοιπόν ξέρει τι του γίνεται. Το παίζει γνώση. Με ποιον. Εμείς είμαστε μόνο τον κόσμο. Φίλοι, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Απλά όταν θα έρχεται η Άξι, του είπαμε διπλά. Αν αποδειχτεί αυτό και το δούμε και αυτό στην πράξη. Εσύ τι λες, κοίταξε, αν πάρει διπλό, εγώ προσωπικά, αν πάρει διπλό μέσα στο χορτάρι αγωνιστικά, θα την χειροκροτήσω κιόλας. Αν όμως αρχίζει και γίνει και αυτή η Μακελάρης και ξέρω εγώ. Και πάλι εδώ με Παπαπέτρου και το ένα και το άλλο. Εσύ τι λες να γίνει. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ την ΑΕΚ τη χειροκρότησα μέσα στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Όταν είχε τη μεγάλη ομάδα, τη ομαδάρα, με ο Κόνσκι, Σαβέσκι, Πατίκα, Σαμπανάνοβιτς, τον Χριστοδούλου. Σαμπανάνοβιτς. Ναι, αυτό να δω. Ναι. Τον Σαβίδη, τον Χριστοδούλου, ξέρω εγώ, τότε που μας κέρδισε 0-1. Ναι. Με γκολ του Σαβίδη. Ναι. Λοιπόν, τότε που άλλαξε ο Νικάκης, αν θυμάσαι, γιατί στο κόρνερ από τη 4 του πήγε στην Ελλάδα. Ναι. Εκεί τότε, ρε φίλε, αυτή η ομάδα ήθελε χειροκρότημα. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζει και τον αντίπαλο. Μάλιστα. Όταν είναι κλάση ανώτερο, πρέπει να αναγνωρίζει. Μια κλάση ανώτερο. Κλάση με ήττα. Ναι. Ανώτερος πρέπει να το αναγνωρίσει. Ναι. Σε τέτοια περίπτωση και πάλι θα το αναγνωρίσουμε και το χειροκροτήσουμε. Αυτό όμως είναι δαπανηρό, πρέπει να πληρώσει ο άλλος. Άστα ρε με τον Πάο, έχασε ο Ηρακλής σήμερα. Άσε με καημένα τώρα. Ο Ηρακλής από ό,τι είδα περίπου τα 3/4 του αγώνα. Τι απόψη έχεις να πούμε, τι είπες. Ένα μέτριο έως κακό παιχνίδι. Μάλιστα. Για τον Ηρακλή. Νομίζω δεν δημιούργησε και φάση. Ναι. Ούτε μια φάση. Αυτό το που λέμε σαντίζει ο προπονητής, σαντίζει. Πολλές φορές είναι καλό, καμιά φορά βγαίνει και κακό. Δηλαδή. Σήμερα βγήκε κακό. Το σαντίζει είναι καλό. Κρατάς πίσω το 0 και ότι σου βγει μπροστά. Αυτό λέγαμε και με το Σάντος εμείς. Τι γίνεται τώρα όμως. Αν φας τον γκολ πίσω και δεν μπορείς να βάλεις μπροστά τον γκολ, τελείως έχασε το παιχνίδι. Mm. Τώρα γκρινιάζουμε γιατί έχασε το παιχνίδι. Το σάντισμα είναι αυτό. Έχει και αυτά. Πάντα δεν κρατάς το 0. Κάποια στιγμή. Εγώ άλλο είδα. Εγώ βλέπω φάση δεν έγινε. Εγώ άλλο είδα. Για πες μου. Ο Ηρακλής έσωσε την παρτίδα του μια χαρά. Άνετα. Και έκανε και μαγκές. Πήρε τον Παναθηναϊκό. Καλά, δεν έχασε από την γενική εικόνα, μιλάς τώρα, φυσικά. Δεν έχασε από τον ΠΑΟΚ μέσα.
Ωραία. Κοίταξε, ναι. Γενικά μιλάς, γενική εικόνα τώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Γενική ναι. Εικόνα. Βεβαίως. Και κάπου άρχισαν να λαλάνε να κλειδίζουν, όχι πάμε για Ευρώπη κτλ. Καθίστε καλά. Τι Ευρώπη πάτε. Για να τρώμε μια ανοίγει όρεξη, βέβαια. Τι καταλαβαίνω τώρα. Σου λέει, θα βγει τώρα ο Πανιόνιος και δεν αυγού εγώ, α πούμε. Πάει να βγει η Τρίπολη τώρα του Κολοκοτρονίτσι ναι. Και δεν αυγού εγώ. Έτσι λέει. Έτσι λένε, ρε παιδί. Εγώ τους καταλαβαίνω. Και εν μέρει έχουν δίκιο. Mm. Βέβαια η ποιότητα ναι. Δεν φτάνει μέχρι εκεί ακόμα. Ναι. Έπιασε ταβάνι. Ναι. Μπράβο στον Νίκο του Παπαδόπουλου. 100 φορές το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ναι. Πήρε. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο κάτι να πάρει. Ναι. Τι να κάνει τώρα. Μην ξεχνάμε και ο Ατρόμητος. Τι να κάνει. Ναι, δεν μπορεί. Τι να πιάσει άλλο. Πήρε όπως είπες. Πήρε όπως είπες στο διπλό παιχνίδι. Πόντιος προπονητής, ρε, μυαλό μπορεί να έχει. Έλα ρε εσύ τώρα. Πήγε ο Χάβος στην Τρίπολη. Θα οικονομήσει ο Χάβος. Α, από αυτή την άποψη. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Ρε αγόρι, δηλαδή ο χρόνος θα δείξει. Τώρα, κοίταξε. Σε αυτή τη ζωή τώρα κάτσε ρε εσύ. Ο χρόνος. Έχεις απόλυτο. Ο χρόνος θα δείξει ότι έκανε λάθος. Έκανε το ταβάνι, ρε. Φύγε στο ταβάνι πάνω, ρε κόρο. Ξέρεις γιατί άμα δαρθούν τρεις φάπες μαζωμένες, θα τον κράξουν. Ωραία. Δηλαδή τώρα τι φοβήθηκε, μην τον κράξουν γιατί είναι Ηρακλής. Άλλος έχει το πρόβλημα εκεί. Μα είσαι μπούφος, ρε Παπαδόπουλε του Άβελ. Μεγάλος μπούφος είσαι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ο Βέλιος έχει το πρόβλημα. Ναι. Ο Βέλιος έκανε δήλωση: εγώ δεν φεύγω να πάω σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αν θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Ο Βέλιος δήλωσε ο παδό στην Ακλή. Ο Παπαδόπουλος λέει: ρε παιδιά, ωραία, μπορεί να πει τον πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα κάνω την καριέρα μου. Είμαι 44-45. Ωραία, έχω άλλα 10 χρόνια προπονητή. 15 είμαι και καλοδιατηρημένος. 15 χρόνια στα 60 να κάνω 3-4 καλά συμβόλαια. Να αφήσω στα παιδιά εγγόνια και ξέρω. Τι θες ρε τα αγόρι μου τώρα. Το έκανε σου πει Τρίπολη, έλα. Πήγε ο Χάβος εκείνος εκεί με το βλέμμα να πούμε της Αγίας Βαρβάρας. Εκείνο το τρομοκρατημένο. Θα οικονομήσει ο Χάβος, ποιος είναι. Του κάνω ένα συμβόλαιο 150 χιλιάρικα το χρόνο. 160. Θα πάει φάει τα 30-40. Γιατί είναι και τσιγκουνάρας και είναι σωστός σαν χαρακτήρας. Ο Μάκης δεν είναι κανένα κορόιδο. Δύσκολα να κάνει ομάδα κάτω εκεί. Ποιος, γιατί να μην κάνει. Γιατί χάλασε όλο το οικοδόμημα του Τσιόλη. Ποιο οικοδόμημα βρε, ποιο Τσιόλη βρε, θα πάει εκεί πέρα. Άκου τη σου λέω. Μια χαρά να τη βγάλει. Λάξε. Και στο Αγρίνιο την έβγαλε μια χαρά. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό, άλλη στόχη τη. Τι άλλη στόχη. Δεν είναι τώρα, θέλει πεντάδα. Τι πεντάδα. Τώρα εκ το έβδομο. Καλά είναι άμα τώρα. Θα του διώξουν δηλαδή να πάει εκ το έβδομο. Γιατί ψάχνει τώρα. Έκτη δεν είναι τώρα. Σου δόθηκε ρε παλικάρι μου ευκαιρία, σε πήραν τηλέφωνο. Έτσι έμαθα από Τρίπολη. Τον πήραν τηλέφωνο, ναι. Πήραν και τον Ουζουνίδη, πήραν έτσι. Και τον Χάβο, πήραν Έλληνες προπονητές. Και μπράβο στην Τρίπολη που λέει: εγώ θέλω Έλληνα προπονητή. Συγχαρητήρια. Στον Νίκο τον κυνηγάει από ναι. Το φθινόπωρο. Δηλαδή, πού να πας, ρε φίλε. Πας σήμερα εκεί πέρα, λένε δεν έχει τελική και αυτό και τα λοιπά. Και κριτική. Και αύριο στην εφημερίδα θα γράφει ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ εκείνη η αλλαγή. Ξέρει, τα στραβή. Όχι, έβαλε το Ζαμπάζι. Όχι, γιατί έβαλε τον Τζαμπάζι. Όχι, έβαζε τον Μπουλούτ. Όχι ο Ρωμάνο γιατί να παίξει με το Λεωζίνιο και κριτική επί της κριτικής. Δύο δεκάρια δεν είναι αυτά. Δύο δεκάρια. Καλά, εντάξει. Γιατί έβαλε εξτρέμ τον ένα κτλ. Θα αρχίσει το αυτό και αυτό και δεν πας πουθενά. Ήδη στα site γράφει με δύο τελικές δεν πας Ευρώπη. Και ποιος σας είπε ρε, να πω εγώ να είμαι προπονητής ότι εγώ πάω για Ευρώπη. Είμαι εγώ προπονητής του Ηρακλή. Ποιος γράφει το site εδώ. Ποιος είναι αυτός που γράφει. Έλα εδώ, όνομα επίθετο. Τι γράφεις. Με δύο τελικές δεν πας για Ευρώπη. Ρε, να κάνετε κολοτούμπες, θα τους έλεγα που σου σώσαμε την ομάδα με το χειρότερο budget. Και έχουμε ομάδα αθλητική. Εντάξει, με ένα χαμηλό μπάτζετ δεν θα παίξουν και μπάλα. Αξιοπρεπής δεν μπορεί να δημιουργήσει. Σας έκανα εσωτερικές αλλαγές. Σας έβαλα τον Ιτζόγλου, συγγνώμη, τον Καρασαλίδη και τον Κυριακίδη. Σας έκανα χαφ. Ο Βέλιος δεν τραβάει στο δεύτερο γύρο. Πολύ ωραία. Πήρατε ένα Λεωζίνιο και έναν Μοντέρο. Δεν ακούμπησε την μπάλα Μοντέρο. Ωραία, φτιάξα μια άμυνα. Δεν ξεφτιλίζομαι. Εντάξει, με την άκρη την κακή μου. Σε έσωσα. Τι έχεις ακόμα να κάνεις. Λοιπόν, όπως είπε ο Μπογιέτ. 15 εκατομμύρια ευρώ μου πάνε από την ΑΕΚ. Ζήτησε. Μπάτζετ. Για να μείνει στην ΑΕΚ. Σου λέει: έχεις. Έχω. Ωραία. Ταβάνι έπιασα. Τι θα κάνω εγώ του χρόνου. Να μείνω στην ΑΕΚ. Αυγό τέταρτος. Θα πούν πέρσι ήταν δεύτερος. Μετά να πούμε: πήγε τέταρτος. Το κατάλαβες. Με το ρόστερ αυτό λογικό είναι. Ποιος είναι? Σε μια στραβή. Ναι. Το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ αυτό. Βεβαίως. Εδώ πάντα δεν θα πηγαίνει τρένο. Βεβαίως. Είναι έπιασε ταβάνι. Έπιασε ταβάνι. Έπιασε ταβάνι ο Ηρακλής. Έτσι. Ωραία. Τι είναι ταβάνια. Τώρα παίρνει μπρος. Έπιασε ταβάνι ο Πανιόνιος. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι θα τώρα, κάνει. Τώρα παίρνει, δείχνει ότι παίρνει μπρος. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό υπάρχει μια ελπίδα να δούμε σαν Θεσσαλονίκη εδώ τώρα τα πράγματα ρεαλιστικά. Να δούμε τι δυνατότητες έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Να δούμε τι αδυναμίες έχει η ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι. Να δούμε πού μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ, σε ποια ευαίσθητα σημεία του Ολυμπιακού, ποια είναι τα ευαίσθητα σημεία του ΠΑΟΚ να καλυφθούν κτλ. Εγώ την άποψή μου για το Τετάρτη στο παιχνίδι την έχω πει. Λοιπόν,
Το έλεγα σε ένα παοξί σήμερα στο hardball. Για επάνω που... Έρχεται ένα γουμάρι πάλι ένα Παλαιστή, με δίνει το χέρι, με σπάει ένα δάκτυλο. Τι θα γίνει, ρε καρπόζιλοι του λέω εσεί, χειραψία και σπάτε δάκτυλα. Λέει ρε βράδυ, θα με πει τι θα γίνει, να πούμε κτλ. Λέω να σε πω, κοίταξε τούλο. Έρχεται ο κλέφτη στο σπίτι σου και του λε, έλα αγόρι μου, σου ανοίγω εγώ την πόρτα τη αυλή. Πάρτα όλα, ξέρω εγώ. Συνάβλη, πες μέσα. Τι έχει, δύο γλάστρες, ξέρω εγώ, μια σκούπα, ένα χαλασμένο, ξέρω εγώ, που κάνει τα χόρτα κτλ. Πάρε. Εγώ θωρακίζομαι. Κλειδώνω πόρτες, παράθυρα κτλ. Φεύγω από την πίσω πόρτα, μπαίνει αυτός, βγαίνω, τον χτυπάω. Τον εφηνιδιάζω. Στην πόρτα. Εφηνιδιάζω. Ναι. Του λέω, ήταν και εγώ μάρε. Δεν μου λες, του λέω, το έκανα πρόλογο. Άμα πλακωθούμε, λέω, οι δυο μας, λέω, τι θα γίνει. Λέει, θα σε πλακώσω, ήταν Παλαιστής. Λέω, είναι απόλυτο φυσιολογικό. Δεν μου λες, του λέω. Άμα σε φωνάξω από μακριά, θα σε σκίσω, ρε, θα σε κάνω, ρε, έλα, δεν θα οργανωθείς. Θα οργανωθώ, θα έρθω, σε κάνω ένα κεφαλοκλείδωμα, μια λαβή, θα σε σπάσω το δάκτυλο κτλ. Σε στείλω αδιάβαστο. Πολύ ωραία, του λέω. Αν έρθω κοντά σου, του λέω. Και κάνω τον κακομύρι. Και σου πω, έλα, ρε, φιλαράκι, τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Έλα τώρα, έλα, μου πει σε λόγο. Και σου κάτσω τέσσερα μπουνίδια εγώ. Εσύ ευνηδιά σου. Προλαβαίνω, λέω, να φύγω να πάρω το λεωφορείο. Άμα πέρασε εκείνη την ώρα από την Ελπίδος, είναι λέγεται Διοδός. Περνάει το λεωφορείο για τα μετέωρα. Σε ρίχνω κάτω εγώ εσένα, μέχρι να συνέλθεις και τα λοιπά, μπαίνω στο λεωφορείο. Πάω στο σπίτι, μέχρι αυτό και τα λοιπά, τελείωσε. Άμα με βρεις μετά, με βρήκες. Εκείνη την ώρα σώθηκα εγώ. Σώθηκες, λέει. Λοιπόν, έτσι πρέπει να πάω, του λέω, με τον Ολυμπιακό. Λέει, είσαι μεγάλη μούρη, ρε, μου λέει. Άξα με λέει. Είσαι μεγάλη απάτη, ρε, μου λέει. Εγώ είμαι απάτη. Εγώ είμαι απάτη. Επειδή είναι γρήγορος μπροστά ο Πάου. Λοιπόν, αυτό είναι σχόρο, λοιπόν. Εσύ είσαι δυνατός, είσαι κτίνος και εγώ είμαι γρήγορος. Και στα πόδια και στα χέρια. Ναι. Δεν μπορώ να σε πιάσω στη δύναμη. Τι ας σε πιάσω. Στον ευνηδιάσμο είσαι και νεότερος, θα με φας λάχαμα. Τι κάνω λοιπόν για να γλιτώσω. Σε πλακώνω και φεύγω. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Διότι αν έρθω στα ίσια και σου πω ναι, μα και τα λοιπά, με έριξες κάτω, με πλάκωσες, με κάνεις ρεζίλι, με κάνεις αυτό και τα λοιπά, έρχονται, χωρίζουν. Οι άλλοι τον έδινε θα πει. Ναι. Τώρα όμως θα πει κουφά, με το χτύπησε, έφυγε να τον ψάχνουνε. Ήπουλε θα λέει, με χτύπησε ύπουλα, μπαμπέσικα, με έκανες μένα, βρε, α σε κάνει με μπαμπέσικα τα λοιπά. Δεν γράψει το site. Έφαγε ξύλο ο Ραπτόπουλος, θα γράψει ο Ραπτόπουλος χτύπησε, ξέρω εγώ, έφυγε, τον ψάχνουν, τον κάνουν. Δεν είναι το ίδιο. Σώθηκα εγώ εκεί την ώρα. Τώρα μετά, άμα με βρει, έχει ο Θεός. Το κατάλαβε, του λέει, θα πρέπει να πας όπως πήγες με την Dortmund. Δεν θα κάνεις ανοίγματα και το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να βάλεις μέσα να παίξει ο Κάτσε. Ο Κάτσε, στο ανασταλτικό σου παιχνίδι. Και δεν θα βάλεις κανένα αργό παίκτη μέσα. Δεν θα έχεις υψομετρικά πολύ κοντή ομάδα, βέβαια. Στα χαφ δηλαδή, τι λες εσύ τώρα. Στα χαφ τι λέω. Κοίταξε, αυτοί και οι τρεις είναι κοντοί. Ποιος? Ο άλλος ο τρίτος ποιος? Εγώ θα έβαζα. Εγώ θα έβαζα. Τσιόλι, αργός. Είδες λοιπόν. Άκου, άκου. Τζίμιροτ. Και μυαλό, όχι. Περίμενε. Τζίμιροτ και Κάτσε. Α, γεια σου ρε Μάγκα. Τώρα αυτούς σε παραδέχομαι. Αυτούς τους τρεις θα έβαζα. Αυτό τώρα. Θα έβαζα τρία center back και θα έβγαζα τους δύο κοντούς στις πτέρυγες. Τον Μπέλκα. Όχι τον Μπέλκα. Ποιονά. Τον Μπέλκα τον έβαζα πιο μπροστά. Άλλη μαγκιά θα σου κάνω. Ναι. Εγώ θα έβαζα λοιπόν στις πλευρές το Μιστακίδη από τη μια μεριά ή θα βάζα τον Κίτσιου που είναι ανεβασμένος, αλλά επειδή με τον Κίτσιου τον φοβάμαι με τον Ολυμπιακό. Στα κυριζέγκοντος. Ναι, θα βάζα το Μιστακίδη back half. Μες. Δεξιά. Πολύ ωραία. Απ' την άλλη μεριά θα έβαζα το Ροντρίγκες back half, τρεις στόπερ, δύο κοντοί αμυντικοί half, ντουμπλάρουνε τις πλευρές. Και ο ένας πάει πάνω στο Φορτούνι, ανάλογα που είναι η μπάλα. Θα στο δείξω στο σχέδιο, ναι. Θα στο ζωγραφίσω όταν τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν μπορώ να το πω τώρα, γιατί ναι. Άλλο να το ακούς, άλλο να το βλέπεις. Ναι, έτσι είναι. Πέντε, έτσι. Και τρεις. Και από εκεί μεριά. Από εκεί μεριά. Ναι. Από εκεί μεριά θα βάζα το Μακ. Ο Μακ είναι ο κορυφή. Μακ και Μπέλκα. Κορυφή ποιον θα έχεις? Το Μακ και τον Μπέλκα. Α, να έρχονται το μέσα. Το Μακ και τον Μπέλκα. Μάλιστα. Δηλαδή, τερματοφύλακας Βελίδης. Τζιόλης. Η τριπλέτα πίσω. Βίτορ και Χατζησαΐας. Και Τζαβέλας. Τζαβέλας. Ροντρίγκες, ναι. Λοιπόν, στις πλευρές Ροντρίγκες και Κίτσιου. Και Κίτσιου θα έβαζα. Εντάξει, θα το, επειδή πήγε καλά, θα έβαζα τον Κίτσιου. 3 και 2, 5, 6, 7, 8, 9 με τον Τζιόλι μέσα, το οποίο θα τον είχα. Όχι Τζιόλι, για... γιατί ναι. Ξέρει μπάλα, είναι και το μυαλό. Σταμάτα το εγώ. Μυαλό. Τζιόλι, Τσίμιρος, δεν θα παίξει ανοιχτό χώρο, ρε. Εντάξει. Δεν θα παίξει ανοιχτό χώρο. Πέλκα Μακ. Ωραία. Ή θα έβαζα. Δεν θα βάζα τον Κίτσου γιατί τον φοβάμαι σε αυτό το μάτς. Θα βάζα δεξί μπακάφ τον Κατερινιώτη. Κατερινιώτη, ναι, Μιστακίδη. Μάλιστα. Και θα τους έλεγα: ανεβείτε πάνω, Ολυμπιακέ, φεύγω εγώ στην κόντρα. Πέντε φορές. Δεν κάνω κατοχή μπάλας. Πάρ την κατοχή εσύ. Εσύ είσαι ομαδάρα. Εσύ έχεις τα λεφτά, εσύ έχεις τη διαιτησία. Εγώ ήρθα στο σπίτι μου να σε φιλοξενήσω. Θα σε περιμένω. Ροντρίγκες παίζει.
Παίζει. Ο άλλος παίζει. Παίζει. Ο Ζάιρο δεν παίζει. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Άρα πάω εγώ δεύτερο ρόλο στην Τούμπα. Να το πάρω το μάτσο 1-0. Δεν θα ανοιχτεί εσύ. Δεν ανοίγομαι κι εγώ. 0-0. Δεν τρώω γκολ. Μέσα. Εντάξει. Άμα φάω γκολ, πάει. Την έχω χάσει τη δουλειά. Πάω στο Καραϊσκάκι, επιξύλου κρέμα. 0-0. Και μετά όταν φτάσω στο 70-75, πετάω μέσα τον Γκλάους. Εντάξει. Στην κούρασή του. Βιολογικά ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το κρατάω στον πάγκο. Μπες μέσα τώρα, πάω, παίξει 20 λεπτά κατακτητικά. Πάτα τώρα. Στην κούρασή του. Βιολογικά ο Ολυμπιακός είναι για κλάμα. Έχει φορτωθεί και λεπτά πολλά. Γιατί εγώ, να φουλάρω. Απ' την αρχή να χάσω δυνάμεις. Γιατί εγώ να κάνω αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με την Άντερλεκτ. Που πήγε αυτό εδώ, όπως ο βλάκας ο δρομέας που τραβάει στην κούρσα μπροστά και στο τέλος βγαίνει τελευταίος μετά. Στα 10 χιλιόμετρα, ξέρεις, αυτοί οι φελοί που τραβάνε πρώτοι, στο πρώτο, δεύτερο χιλιόμετρο, τρίτο χιλιόμετρο, άμα τους δεις στατιστικά σε όλες τις κούρσες που έχω δει εγώ, βγαίνουν τελευταίος, προτελευταίος, αντί προτελευταίος. Και να παίξεις. Και άλλο στοιχείο μπορεί να έχει. Μπορεί να βάλεις άλλο μπακ. Back half, να προσέξεις την back half θα βάλεις και μπορεί να κάνεις Ροντρίγκες μακ κορυφή Πέλκα δίπλα, αλλά τον Πέλκα εγώ τον Πέλκα έτσι όπως τον βλέπω δεν τον έχω για μεγάλες αποστάσεις, δεν τον έχω για μεγάλο χώρο, είναι πως το λένε τσογλανάκος μέσα στην περιοχή. Οπότε εντάξει, είναι πίσω από το φορ, λες, εκεί πέρα κοντά στο φορ, κοντά στο φορ. Όχι να κάνει όμως τη δεκάρη μπάλα, ναι, δεν εντάξει είναι. Χωρίς κλασικό δεκάρι, δεν θέλω κλασικό δεκάρι, γιατί κλασικό δεκάρι άμα έχω θα πρέπει να είμαι κατακτητικό ποδόσφαιρο, πρέπει να ανεβάσω πάνω τα μπακ και αυτοί μπορούν να με χτυπήσουν. Μες. Και γιατί να φάω εγώ τον Κάτσε σε αυτό το μάτς, με συγχωρείς πολύ, μαζί με, να παίξει μαζί με τον Τζίμιροτ, γιατί να τον φάω εγώ τον Κάτσε. Και αν θέλω να παίξω και 4-3-3, που συζητούσαμε σήμερα με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρα, αν θέλω να παίξω 4-3-3, μπορώ να χρησιμοποιήσω, δηλαδή το 4-3-3 είναι βάζω εξάρι και δύο οχτάρια. Έξω αριστερά, έξω δεξιά και φορ. Πάλι χωρίς δεκάρι παίζεις, κλασικό. Ναι. Εκεί γιατί να μην βάλω Μιστακίδη, το Μιστακίδη οχτάρι με τον Τζίμι Ροτ. Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει. Πολύ σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά. Μπαίνεις σε μια διαδικασία. Έχω δηλαδή, θέλω να σου πω, εγώ έχω παίχτες για να κάνω αυτό. Για να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω εγώ με τον Παλαιστή στην Πολύχνη. Που δηλαδή να τον βαρέσω και να φύγω. Μετά. Από εκεί και πέρα στο Καραϊσκάκι έχει ο Θεούλης ο καλός. Μετά βάζεις. Άστο το μετά. Βάζεις μπροστά. Στη μια πλευρά βάζεις τον Πέλκα, στην άλλη βάζεις τον Ροντρίγκες. Δεν πάει ο Πέλκα στην πλευρά, και... δεν πάει. Δεν πάει στην πλευρά. Ο Πέλκα μην τον πιάνει τον Πέλκα. Ο Πέλκα είναι 3-5-2. 4-4-2 να είναι μαζί με κοντό σχήμα εκεί ο δεύτερο φορ. Αν δεν παίζει, ναι, δεν παίζει ο Κλάους. Γιατί είναι εύκολο στον γκολ. Ο Μιστακίδης έχει καλύτερη κίνηση, είναι πιο αθληταράς, πιο παιδαράς. Και τεχνική καλύτερη. Ναι, φαίνεται, αν κάνει τα γκολ όπως τα κάνει ο Πέλκας, θα πάει ψηλά. Τον είδα χθες, δεν μ' άρεσαν τα τελειώματά του, του Μιστακίδη. Δεν μ' άρεσαν χθες κάτι τελειώματα που είχε, δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Ο Πέλκας έχει καλύτερα τελειώματα μέσα στην περιοχή, για να είμαστε δίκαιοι. Ο άλλος έχει καλύτερη περιφερειακή κίνηση, καλύτερη ταχύτητα, καλύτερο ένας με έναν, πιο ψηλός. Έκανε γκολ με το κεφάλι στον Ηρακλή. Το ακύρωσε. Ναι. Ναι. Ναι, το έκανε. Εγώ κοιτάω τον παίκτη τι κάνει. Το κατάλαβες. Αντώνης Ακτινολόγος. Ναι. Τι λέει αυτό το κάθαρμα να πούμε. Μας έσωσε. Ραπτόπουλε, γιατί να μην βάλω Μιστακίδη ή Αντώνη σαν τέταρτο χαφ και να παίξω με ένα φορ και ανάλογα πώς πάει το μάτς βάζω Πέλκα στο δεύτερο μικρό. Τον Αντώνη να τον πάρει εκεί στο Ιπποκράτιο δεν μαρκάρει ο Αντώνη. Ο Χαρίσης δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει. Ο Τζίμι Ροτ μαρκάρει. Αλλά χαμηλά μαρκάρει καλύτερα ο Κάτσε. Άρα εγώ το σκουπιδιάρι σε αυτό το μάτς θέλω τον Κάτσε. Σκουπιδιάρι. Σκουπιδιάρι. Έλα εδώ ρε. Εγώ μαζί σου δεν έχω τίποτα να ξέρεις. Θα του πω θα το έλα. Και συμβόλαια και τέτοια δεν με νοιάζει. Σε αυτό το μάτς θέλω να παίξει. Δεν είναι παλιό παιδό Κάτσε. Δεν κακό παιδί ο Κάτσε. Είναι φτωχό παιδί. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα από ό,τι έχω μάθει. Μπαρουτοκαπνισμένο, στα βρωμοχώρια εκεί, σε πανομές εκεί, στα λαγκάδια. Εντάξει, ρε, παιδί, επεβίωσε. Δεν είναι για να τον έχει αυτό το μάτς, τον Κάτσε, και να πιάσει το φορτούνι ποιο. Ο Τζιόλης θα τον πιάσει. Θα του φύγει. Ναι, είναι. Θα πει Κάτσε, έλα εδώ, πάρτονα. 10 εναντίον 10. Σβήστε αυτό το παλτό που θέλω να το πουλήσουνε. Θα τον έκανα και αυτό. Εσύ είσαι φτωχό από την Αλβανία. Αυτό εδώ τον έχουν κάνει. Τον έχει, τον έχει. Μπαγ... Τι θα τον κάνει μέσα στην Τουμπά. Τον έχει, φυσικά. Σκι στα βάρδουλα κάτω χαμηλά. Γιατί τον τρότερε. Τα γάρια πάω ξύδες, γιατί τον τρώτε αυτόν. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι αυτό. Στο είπα και άλλη φορά. Δεν τον τρώτε. Πας λοιπόν με άλλα λόγια σε μια Τούμπα που βράζει, κάνεις τον Κακομοίρη. Κάνεις τον Κακομοίρη.
Ρε φίλε, δεν πειράζει τώρα, τι θα μαλώσει. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Κατάλαβε, θα του δώσει μια σκουντιά. Έλα ρε φίλε, τώρα παραμαλώσουμε ξανά. Ρε ακούσει, έλεω, σε δίνει άλλη μια σκουντιά. Άμα βρει σκουντιά, αυτό και τα λοιπά, ανοιχτό πρόσωπο, ρίξ του τεστ. Και φύγε, άμα είναι πιο δυνατό. Μέχρι να σηκωθεί αυτό, θα έχω φτάσει εγώ στο Λευκό Πύργο. Άσε καημένε, άσε ρε φίλε τώρα να πούμε. Έτσι είναι που έχουμε τον Ολυμπιακό. Και έχει να χτυπήσει τον Ολυμπιακό σε ευαίσθητα σημεία που είναι τα στόπερ του χαμηλά και τα αμυντικά του χαφ χαμηλά. Εάν δει αυτό ο Σπορτ Μπίλι βάλει αυτό το Σβέλβερ, πώς το λένε, τον αμυντικό χαφ, να παρακαλάτε εσείς παοξίδες να βάλουν αυτοί το Σβέλβερ και να μην βάλουν τον Κασάμι, ο οποίος είναι σε εξαιρετική φόρμα. Ο Κασάμι είναι σε εξαιρετική φόρμα. Όχι ο Καμπιάσο, ο Κασάμι. Και ο Καμπιάσο είναι παιχταράς. Όχι όμως για 90 λεπτά σε αυτούς. Αυτά έχω να πω για το μάτσο. Εντάξει, βιολογικά είναι πεσμένοι. Αν είχα τον Μπάοχ, δεν έχουν Κούδας Παρίδης, άκουδο. Κούδας Παρίδης, Αράφης Τερζανίδης, ξέρω εγώ, ο Άγγελος και Ιωσιφίδης Γούναρης, ο Παπαδόπουλος Ιντερμπακάρα, Φουντουκίδης, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τότε έτσι και παίζα στην Τούμπα. Καλά. Θα έλεγα ναι, πάλι την άμυνα μου θα την πρόσεγα. Θα είχα να αντιμετωπίσω τον Πετρόπουλο που είναι πονηρός, που ήταν πονηρός, και τους μεμονωμένα πολύ καλούς παίκτες του Ολυμπιακού. Πάλι όμως θα πρόσεχα την άμυνα. Στις πλευρές. Θα τρώγα 3 και 4. Ποιος θα κατεβάσει ο Ολυμπιακός στις πλευρές? Έχουν πρόβλημα αυτοί. Λοιπόν. Έχουν πρόβλημα στα extreme. Έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι στα καλά του Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός με έξυπνο ΠΑΟΚ. Άκουμε. Για Τούμπα μιλάω. Εκεί κάτω βγάλει τα πέρα μόνος. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε. Για Τούμπα μιλάω. Αν είσαι έξυπνος, πονηρός και κάνεις και τον κακομύρι και τον αυτό και τα λοιπά και τον ευνηδιάζεις, έχεις τρόπο και έχεις και παίχτες και έχεις και ταχύτητα και έχεις και μια σχετική ποιότητα. Εγώ μπορώ να πω και στα τρεξίματα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν είναι πίσω. Δεν θα πω ότι είναι μπροστά από τον Ολυμπιακό. Δεν θα πω ότι είναι πίσω. Έχει αντοχές ο ΠΑΟΚ. Δεν θα πω ότι είναι καλύτερος πίσω. Είναι. Δεν θα πω ότι είναι πίσω. Βιολογικά πέφτει. Μετά το 70 εγώ τον είδα. Ολυμπιακός πέφτει. Ναι. Ελπίζω ότι ο διαιτητής θα παίξει 50-50, ελπίζω. Εντάξει, το άμα... κύπελο θα πρέπει. Άκου να δεις. Ανατρέπονται όλα πλέον. Αν επειδή δεν έχει μαρμίτα, θα τους κάνω και μία εξήγαγο. Πώς δεν έχει? Δεν έχει. Άκου. Θα σου πω τι έχει. Αυτοί πήραν το πρωτάθλημα. Είναι τίτλος, φίλε. Α, όχι. Άκου να δεις τι είναι. Δεν δίνουν τίποτα. Αυτοί τώρα δεν δίνουν. Γιατί δεν δίνουν? Ούτε ένα ποτήρι νερό. Άκου να δεις γιατί δεν δίνουν. Πήραν το πρωτάθλημα. Το πήραν. Αρκετούς βαθμούς διαφορά. Ωραία. Χάσαν το αίτητο. Πάει το αίτητο. Υπάρχουν στόχοι. Η Άντερλεχτ, ναι, τους έκανε ρόμπα, mm-hmm, στην Ευρώπη. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, ακούω κάτω γκρίνιες. Ακούω. Έχω ραντάρ, έχω πληροφορία, έχουν γκρίνιες. Γεγονός είναι. Δηλαδή δεν είναι αυτή η χούντα του Φώστο Σπορ και του πρωταθλητή, mm-hmm, ότι, και του Σάβα, όχι μη μιλάτε, μην κάνετε. Όχι, θα μιλάνε, ρε. Θα σας πω και το εξής. Όχι, ρε, αφήστε τον κόσμο του Ολυμπιακού να διαμαρτύρεται. Να πει δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει ο Ιντέγε, κύριε Μαρινάκη. Μου φέρε στο Φορτούνι καλός παίκτης, αλλά όχι να φας το τζόρι για να βάλεις το Φορτούνι να το πουλήσεις 15 εκατομμύρια. Δεν πουλιέται 15 εκατομμύρια. Δεν πουλιέται το γκολφ πενταετίας 30.000 ευρώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι πολύ βλάκας ο άλλος να μην ξέρει και να το πάρει. Δεν το παίρνεις. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορεί το blue jean, ας πούμε, το ράγκλι που φοράω εγώ που έχει 60 ευρώ, 70, 50 πώς έχει, να το πάρω 300 ευρώ. Δεν γίνεται. Είναι το blue jean του φτωχού. Παρακάτω, περπάτα. Πού είχα μείνει? Λες ότι τα πήραν όλα. Πήραν πρωτάθλημα. Πήραν πρωτάθλημα. Ναι. Χάσαν το αίτητο. Mm. Είναι πλήγμα για αυτούς. Είναι τσαμπουκάς. Τους τρώει το τσαμπουκά. Τους την κάνει η ΑΕΚ. Έρχεται. Αυτό είναι. Τους την κάνει η ΑΕΚ. Μήπως θέλει να περάσει για την ΑΕΚ λοιπόν. Περίμενε λοιπόν. Yeah. Μπορεί να θέλει να χτυπήσει την ΑΕΚ και να το δείξει. Βεβαίως. Απ' την άλλη μεριά. Η Άντερλεκτ. Τους κάνει ρόμπα. Όχι, ο Ολυμπιακός, φουλάρης έκανε και τα. Τους κάνει ρόμπα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αντιλαμβάνεται ότι όσοι είναι κουλτούρα. Εγώ θέλω μια ομάδα καλύτερη στην Ευρώπη, γκρινιάζει. Θέλει να δει θέαμα. Θέαμα στον Ολυμπιακό δεν βλέπουν. Θέαμα. Έτσι. Να πάνε να ευχαριστηθούν, να δουν μπάλα, να δουν Ζιοβάνι, να δουν Τζόρτζεβιτ, να δουν Γιοργάτο, να δουν τον έξω δεξιά τον Γιανακόπουλο, να δουν ξέρω εγώ τι να δουν. Δεν έχει. Χαφ μέτρια έχει. Έχει ένα καλό τερματοφύλακα. Δύο καλά πλάγια μπακ. Εντάξει, τα εξτρέμ ξεφουσκώσανε. Ο Φορτούνη. Πορτοκαλάδες τελειώσανε. Έτσι είναι. Ναι. Θέλει λοιπόν το κύπελο. Για να κλείσει, όπως είπαμε, τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει. Άμα λοιπόν χάσει το κύπελο στα προημιτελικά από τον ΠΑΟΚ ή στον τελικό, κλείνει χρονιά με ήττα από το κύπελο, με χάσιμο το αίτητο και με κακή Ευρώπη. Οπότε το πρωτάθλημα του που είναι δεδομένο και τα λοιπά,
Είναι μια ξυνισμένη ιστορία. Ξυνισμένη άρα ιστορία. Λοιπόν δεν τα αφήνουν. Δεν τα αφήνουν. Είδες, λοιπόν. Δεν τα αφήνουν. Οπότε δεν λοιπόν αφήνουν. Υπάρχει στόχος. Βεβαίως. Θέλει να δείξει και να αποδείξει και στον κόσμο του αλλά και στον Μελισανίδη ότι ξέρω εγώ αυτός έχει την καλύτερη ομάδα. Ή αν θέλεις ας πούμε αυτός είναι κυρίαρχος παντού. Και ίσως να πούμε είναι ένας λόγος που θέλει να περάσει. Οπότε λοιπόν υπάρχει στόχος. Κατάλαβες. Φαλακρέ δεν με κατάλαβες, λέει ο ακτινολόγος. Να παίξω με Κάτσε, Ζιόλι Τζίμιροτ και Μιστακίδη και μπροστά μόνο το Μακ. Χαιρετίσματα στο πολύ, μεγάλο Τζόρταν. Πολύ σωστά λέει ο Αντώνης. Να γεμίσει το κέντρο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Πολύ σωστά. Γι' αυτό σου είπα και εγώ προηγουμένως. Πίσω από τον Μακ να είναι ο Μιστακίδης. Δίνω χαιρετίσματα στο Λαμό για τον Βάζελο που μας ακούει στην Καβάλα. Και, με, και από μένα χαιρετίσματα. Και εγώ τώρα θα τον ναι. έδινα. Πολύ χαιρετίσματα. Κάναμε και εμείς μια ανάλυση πιο νωρίς. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε. Να ετοιμαστεί να δώσει τιμή για δίσκο πλατό. Γεια σου Βάζελε από την Καβάλα. Άκη. Δεν βγάζει μήνα το Κόρντοπα. Πώς το λένε. Ο συμπλέκτης. Κανόνισε. Να πάμε στο πετρέλαιο. Θα, θα πάω από κοντά του από το Σάββα. Μια ωραία εταιρεία που φτιάχνει τα. Πώς τα λένε, έχει. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Είναι πίσω από το Κιανί στο ξενοδοχείο στη Δαγκλή. Εδώ μιλάμε για τον αρχηγό. Είμαστε στις πιάτσες, αλλά το αμάξι δεν το βρήκαμε. Το αμάξι δεν βρήκαμε, ρε φίλε. Είδες. Είναι πλήγμα. Όχι πέρα. Είναι πλήγμα για το αρχηγό της πιάτσας. Μόνο γι' αυτό είναι. Είναι πλήγμα, λέει, έλα μόνο τώρα τον παραμυθά, λέει, αρχηγό της πιάτσας και δεν μπορεί να βρει τα αμάξι. Έτσι με λένε. Ελώ ρε παιδιά, εντάξει. Είναι αρχηγός της πιάτσας, αλλά και οι αρχηγοί της πιάτσας παθαίνουν ζημίες. Πώς θα γίνει. Τι έλεγε ο φίλος μας ο Μίνιος εδώ, Ελευθερούπολη Κυλκής. Γελάει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει Ελευθερούπολη. Είναι Ελευθεροχώρη Κυλκής. Αυτά που σου λέω εγώ. Εμείς λοιπόν, στη σούρα του κι αυτός. Αυτός από τον Κυλκής που βρέθηκε στα Γρεβενά ξαφνικά. Πώς. Βγήκα από τη Δορκάδα, πήγα στην Ελευθερούπολη και μετά. Κάνανε λοιπόν... λάθος τον δρόμο, ρε. Καραγιώση. Ήθελα να μου βάλει και στίχημα. Ναι. Έτσι. Χαιρετίσματα και στο Μένιο φυσικά, φιλαράκια είμαστε. Διαβάσω μηνύματα, γουστάρι. Βεβαίως. Λοιπόν. Έχει κανένα χαρτί να καθαρίσω τα γυαλιά μου. Δεν μπορείς να τα διαβάσεις. Αφού είναι βρώμικα τα γυαλιά μου, έχουν πιάσει λίπος από το. Από το βγάζει το μάτι, πώς το λένε. Το μάτι βγάζει υδρατμό. Δεν το ξέρεις. Δακρύζει το μάτι. Δεν δακρύζει, ρε, βγάζει υδρατμό το μάτι. Τι υδρατμό βγάζει, το μάτι βγάζει υδρατμό. Ε, τι θες να βγάζει. Βγάζει το στόμα υδρατμό και πάει μέσα στα γυαλιά, ρε φίλε. Το μάτι. Φίλε, το μάτι. Το στόμα. Ε, πώς το στόμα, δηλαδή. Όπως μιλάς ανεβαίνει προς τα πάνω. Κάτσε. Ο υδρατμός. Ναι, τι έλα. Θολώνουν τα τζάμια. Ραπτόπουλε, για τα όσα λες για τον Άρη μπορεί να εκνευρίζεις κόσμο. Στη δικιά μου όμως την αντίληψη σε κάνουν όχι μόνο Αριανό, αλλά από τους μεγαλύτερους Αριανούς. Και χαίρομαι, λέει, γι' αυτό. Εγώ προσωπικά θέλω να, για συνοπαδούς μου άτομα με τη δική σου νοοτροπία. Θα φας ξύλο. Λοιπόν. Ραπ την Τετάρτη θα είσαι Τούμπα. Θέλω τη δική σου εντεκάδα για πάω σήμερα. Τα είπαμε. Τα είπαμε αυτά. Πες μου για αυτή την εντεκάδα. Βελίδης, Τζαβέλας, Χατζησαΐας, Βικτόρ, Τζιόλι, Τζίμινοτ, Κάτσε. Χαρίσης δεν παίζει, φίλε. Μου φαίνεται έχει θλάσει. Έχει θλάσει, δεν μπορεί να παίξει. Μπέλας, Μάκρο, Ροντρίγκες και μήπως είμαστε τυχεροί μέσα στην αρχεία μου που πάμε χωρίς επιθετικό. Πέντε χαμπάρι ότι. Κοίταξε, φίλε. Γίνεται η πιο γρήγορη ομάδα, έτσι. Δύο κουβέντες. Ο Κλάους και ο Μπερμπάντοφ, όταν είναι υγιείς και καλοί. Ένας από τους δύο και όχι και οι δύο μέσα στην Τούμπα ή σε μάτς έξω από την Τούμπα που ο ΠΑΟΚ έχει την υπεροχή, την κατοχή, την πλευροκόπηση, το φόρτωμα είναι πολύ καλή. Ναι. Σε μάτς όπου ο ΠΑΟΚ πάει να κλέψει το αποτέλεσμα και όχι να κάνει το πάσα ή τη γρήγορη, την αργή, την πλευροκόπηση και το φόρτωμα, δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή και ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει αυτό το στυλ παιχνιδιού με διεισδυτικούς, με γρήγορους και όχι τόσο καλούς εκτελεστικά, αλλά σίγουρα θα βγουν στη φάση περισσότερες φορές. Επίσης, ο εφηνιδιασμός είναι καλύτερος σε αυτά τα μάτς γιατί δεν μένει εκτεθειμένη η άμυνα. Χθες η Ατλέτικο κέρδισε 1-0 τη Ρεάλ, το είδα το μάτς. Ο Ρονάλντο, ο οποίος στον ανοιχτό χώρο να σε βρει λίγο ανοιχτό, θα σε σκοτώσει. Σε διαλύσει, έτσι είναι. Δεν τον άφησαν ούτε μία φορά ανοιχτό και μάλιστα παίξανε 4-4-2 με δύο φόρ πειθαρχημένα. Αλλά η διάταξη του Σιμεώνε και τα τρεξίματα του Σιμεώνε ήταν τέτοια, δηλαδή αποστάσεις των παιχτών, πάρα πολύ σημαντικό. Όπου ένα φαινομενικά επιθετικογενές σύστημα ήταν πάρα πολύ καλά αμυντικά. Και βρέθηκε και το αποτέλεσμα στο 1-0. Από σήμερα μαζί με την μπλε μάσκα και τα μπλε βατραχοπέδιλα, δώρο οι μπλε σαγιονάρες και το μπλε αντιλιακό, μια πόλη, μια παραλία. Καλό καλοκαίρι, λέει ο 6643. Μάλιστα. Ο 857, ρε Ραπτόπουλε, πόσο αντιπάοκτσι είσαι. Πες μια φορά πόσα πρωταθλήματα και κύπελα έχουν κλέψει από τον ΠΑΟΚ
Πες για την τζίρλα του γάβρου που κατεβάζει στρατό. Αυτά είναι αυτονόητα, ρε φίλε. Η τζίρλα του γάβρου που κατεβάζει στρατό, φυσικά. Και έχουμε μάθει για τα βανάκια με τους φουσκωτούς. Έρχονται φουσκωτοί. Έρχονται φουσκωτοί γιατί φοβούνται. Φοβούνται. Αυτό είναι γεγονός. Και... είναι μυστικό αυτό. Η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει ιδιαίτερη ευαισθησία όταν παίρνει εντολές από τη Γάδα όταν έρχεται ο Ολυμπιακός. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Λοιπόν, να πω κάτι ενημερωτικό για τον κόσμο για να ξέρει. Και καλά κάνει. Το παιχνίδι, το παιχνίδι το μεγάλο αυτό πάω ο Ολυμπιακός τη Τετάρτη. Ναι. Ξεκινάει 7.30 ώρα. Έχουν πουληθεί. Μαζί με πάνω από 10.000. Έλα ρε εσύ Τζόρνταν τώρα. Και μετά δεν θα είναι κάνει από τώρα. Θα γίνει sold out. Είναι θέμα. 8 μέρες sold out θα κάνει με τον Ολυμπιακό. Άστο ρε φίλε. Τσίμα τσίμα το πάτε. Τσίμα τσίμα. Λοιπόν είναι 10.000 περίπου τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί και καμιά 9.000 και κάτι είναι τα διαρκείας. Κάπου 19.000 και κάτι. Σήμερα μίλησα με κάποιον από την ΠΑΕ και ενημερώθηκα γι' αυτό. Τώρα το βράδυ κιόλας. Λοιπόν διατητής είναι ο Ανδρέας Παπάς του Συνδέσμου Αθηνών. Ο βοηθός τον Τρέφων Πετρόπουλο από την Αρκαδία και τον Δημήτρη Τάτσι από την Ήπειρο. Και τέταρτος διαιτητής φυσικά είναι ο Αλεξέας. Δεν μας ενδιαφέρουν ποιοι είναι διαιτητές. Εμάς μας ενδιαφέρουν γιατί μας έχουν κάποιο. Άκουρε, ναι, σωστά, σωστά. Οι διαιτητές είναι καλοί. Μας ενδιαφέρει. Αν παίξουν καλά. Αν έχουν εντολή να παίξουν και πώς να παίξουν. Αυτό, σωστά μιλάς. Λοιπόν, όταν θα. Κύριος Καραμελίδης θα έρθει στην Τούμπα. Δεν ξέρω. Κύριε Καραμελίδη, γιατί δεν πάτε σε ένα μάτς να σας δούμε από κοντά, να βγούμε μια φωτογραφία. Δεν πάει, πρόεδρε σε σχέδιο. Γιατί δεν πάτε, τι φοβάστε. Κράξιμο, τι να φοβάτε. Φοβάται το κράξιμο. Φυσικά. Τι, να τι ομάδα είναι ο κύριος Καραμελίδης. Δεν ξέρω, φίλε, δεν το ξέρω. Εγώ, δικό σας είναι, ναι. Εγώ λέω αυτά που ξέρω. Άμα βέβαια, ξέρω, δεν μπορώ το Κούδα ήταν και το Σαράφι στο προσκεφάλι του κοιμόταν. Μάλιστα. Αλλά βέβαια τα σφυρίγματα τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Μάλιστα δεν έχει. Καραφλό Κουνάβη σχολίασε τη δήλωση του Απόστολου Γκλέτσο ότι έχει πάει και με άντρα και κάνε μίμηση τον κόκκινο να λέει ότι ο Γκλέτσος είναι φίλος του. Καλά. Χαρίση θα βάλει. Λέει ο 643. Χαρίση νομίζω δεν προλαβαίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σήμερα έμαθα ότι. Χαρίση Τζίμιροτ, κάτσε, δεν συμφωνεί. Σήμερα. Και μπακ δεξί, μπακ χαφ πάνω στο μαύρο. Μάλιστα. Σήμερα έμαθα ότι γυρνάει ο τέτοιο ο Μπερμπάτοφ στι προπονήσει, ρε φίλε. Ναι. Είναι θαύμα, ξέρει. Να κεράσει. Όχι, ήταν για 6 εβδομάδες έξω και βλέπω γυρνάει. Ναι. Θαύμα. Μόλι μπήκα, πάθει κι άλλη μια θλάση και θα βγει. καλησπέρα, Ραπ. Μήπω ο Κάτσε δεν βάλει τα πόδια του στη φωτιά λόγω τη μεταγραφή του. Δεν θα πάει στην Ίντερ τελικά. Ο 7-21. Ο 9-14. Ραπτόπουλε, δεν καταλαβαίνω τι αβάντα είναι αυτή στον Αλβανό. Με βάζει να σκέφτομαι πονηρά κίνητρα. Ότι τα παίρνω εγώ από τον Αλβανό. Ο Κάτσε δεν υπάρχει φέτος. Προχθές έπαιξε μισή ώρα και ακούμπησε μπάλα δύο φορές μετά το 80. Ο Τζίμιρο δύο κλάσεις πάνω. Εντάξει, είναι γεγονός ότι παίζουν μπάλα οι καλύτεροι. Πίσω, πλάι, καθυστερεί την ανάπτυξη. Ο άλλος βλέπει γήπεδο και τρέχει με την μπάλα. Εντάξει, σωστά είναι. Το μόνο χάπ που κουβαλάει μπάλα και συνδέει άμυνα με επίθεση. Ο 9-14. Σου μίλησα για νεροκουβαλητή. Σου μίλησα για χαμάλι. Σου μίλησα για καταστροφέα. Είναι... σου μίλησα για ειδικό ρόλο. Εξαφανίζω χαλάει το ατού του αντιπάλου. Έτσι. Χαλάω παιχνίδι. Θες τον Τζίμιρο να κουβαλάει την μπάλα και όταν τη χάσει τι να γίνει, να μπει ο Ολυμπιακός μέσα στα δίκτυα. Ράπ, αποκλείστε το ενδεχόμενο το αίτο του Ολυμπιακού να το έσπασε ο ίδιος ο χοντρός Μαρινάκης για να θολώσει τα νερά περί διαιτησίας. Όλα είναι πιθανά. Ναι, μας κάναν τόσο πολύ. Δηλαδή, μισό λεπτό. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ο Χαρίσης δεν είχε θελάσει. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, τι? Πιο πολύ ισχύει αυτό τι? Παρά να το πάρει το αίτητο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Τι αίτητο. Κάτσε. Δηλαδή, τι προτιμούσε, να χαλάσει το αίτητο, ας πούμε, αντί να το πάρει. Δεν ξέρω. Όχι, ρε φίλε, δεν ισχύουν αυτά. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ισχύουν αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Ότι... μα αυτό είναι επιστημονική φαντασία, ρε. Κόκκινο είμαι εγώ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για το καλό Εβιτάλ δύο λόγια. Είναι ένα τζελ με 10 ενεργά συστατικά. Φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και υρολονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα κτλ. Προλαμβάνει και βοηθάει τυχόν προβλήματα όπως πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευερέθιστο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνους στις αρθρώσεις που ταλαιπωρήθηκα και εγώ ένα μήνα, αυξάνει το αμυντικό σύστημα και καταπολεμά τις καταραμένες ιώσεις. Είναι το μοναδικό προϊόν του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τηλεφωνήστε το και πάρτε το στο 2312-200-500 και αποκτήστε το στην ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών που ισχύει μόνον για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης και τις ακροάτριες. 2312-200-500. Σ' ακούω. Πρέπει να το πάρω κάποια στιγμή και εγώ αυτό, δεν το δοκίμασα ακόμα. Ποιο? Το καλόι. Καλόι? Θες να πιεις, χλάπα της. Να το δοκιμάσω θέλω. Γιατί εσύ πίνεις και καμιά βότκα παραπάνω. Εντάξει. Άμα είναι τόσο αυτό που. Ναι. Το πάρω. Ναι. Είσαι βοτκάκια πιο πολύ. Ναι. Δεν είσαι ουισκάκια, είσαι βοτκάκια, έτσι. Η βότκα πίνεται το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί δροσίζει. Το χειμώνα πίνεται το ουίσκι πιο ευχάριστα, φίλε. Ναι, έλα. Σε ζεσταίνει, σε κάνει. Το ουίσκι πότε πίνεται? Το χειμώνα.
Το χειμώνα. Δεν μπορεί να κατά με 30 τόσους βαθμούς να πίνεις ουίσκι. Ναι. Πάρεις φωτιά, δεν μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ. Ναι. Το ίδιο κάνεις το χειμώνα με τη βότκα, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορεί να πιεις βότκα. Εντάξει, πιο καλά πίνεται το καλοκαίρι. Ποιο νόστιμο ποιο είναι, λες. Ποιο νόστιμο είναι με τις στιγμές, ρε φίλε. Ναι. Ποια στιγμή πίνεις ουίσκι, δηλαδή. Η ουίσκι πίνεις όταν κάνει κρύο πολύ, καμιά βραδιά έτσι ξέρω εγώ. Το ουίσκι πίνεται. Καμιά βραδιά έτσι ξέρω εγώ, δηλαδή τι. Πας ρε παιδί μου κάπου, ας πούμε τώρα. Τώρα εσύ συνωματικά μιλάς. Ναι, πας ναι, κάπου ρε φίλε. Να πούμε σε ένα μαγαζί, όχι συνωμοτικά. Χαμηλόφωτα. Είσαι μόνος. Ναι, χαμηλόφωτα, υψηλόφωτα, δεν πειράζει. Σε ένα, ξέρω εγώ, πώς το λένε, σε ένα ρεμπετάδικο αν θέλεις. Λοιπόν, και είσαι μόνος, δεν έχεις παρέα. Ναι. Κάθεσαι στον μπαρ, δεν μπορεί να κάτσεις στο τραπέζι. Ναι, ναι. Στον μπαρ να κάτσεις. Ναι. Το ουίσκι πίνεται ευχάριστα. Ναι. Βλέπεις απέναντι, χαζεύεις τη μουσική, ξέρω εγώ, ακούς μουσική, χαζεύεις την μπαργούμα, χαζεύεις ξέρω εγώ τον κόσμο. Πίνεται το ουίσκι. Λοιπόν, πιο ευχάριστα και το χειμώνα ειδικά. Δεν μπορεί να πας τώρα καλοκαίρι σε τέτοια μαγαζιά, άσε τα περισσότερα κλειστά αυτά, σε μπαράκια ή σε κλαπάκια του καλοκαίρι και να πίνεις ουίσκι μέσα σε 35 βαθμούς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί εκεί, μετά εκεί, θα θες κανένα κουβά νερό μετά να πεις. Εκεί τι πίνεις. Εκεί πίνεις κάτι πιο δροσιστικό. Ναι, όπως. Όπως καμιά μπύρα, ας πούμε, καμιά βότκα έτσι με χυμούς. Φουσκώνει μπύρα, κοιλιά κάνει, ρε. Φουσκώνει, αυτό, δεν μπορεί να πιει πολύ, ναι. Τα καθαρά ποτά νομίζω δεν. Τα καθαρά ποτά όμως θα πίνεις σφραγισμένα. Να ξέρεις, αν πας σε κάποιο μαγαζί το οποίο δεν το γνωρίζεις. Πες μου να μάθω. Δεν το γνωρίζεις. Εκεί που πάμε εμείς στο Χαρτμπόρ δεν έχουμε πρόβλημα. Καλά, εκεί είναι λιρά 200, όχι λιρά 100. Ωραία. Μιλάμε για πάμε κάπου σε ένα άλλο μέρος. Πάμε σε ένα μαγαζί, οι δυο μας, ναι. Ναι. Και δεν ξέρουμε το χώρο. Τι θα του πούμε, ανοίξτε μας μπροστά το μπουκάλι, θα παρεξηγηθούν. Όχι. Τι δηλαδή. Ναι, για πες να μάθετε. Που θα ανοίξει το μπουκάλι μπροστά δεν σημαίνει ότι το ποτό είναι καθαρό. Και τι θα κάνουμε, πάλι μπορεί να έρθει. Θα το πάρουμε από την κάβαση. Από έξω έρχονται, δεν τα λερώνουν τα ποτά εδώ. Ναι. Οι μπόμπες έρχονται απ' έξω. Ωραία. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, πώς θα ξέρουμε. Πίνει μπύρα, ρε παιδί μου, να μην έχει οριστεί. Α, έτσι. Πίνω και κοκακόλα με ναι. Πίνει μπύρα, λέει. Τι μα λε τώρα. Αυτό σου λέω. Πώς μπορεί να. Εσεί είστε πότε. Πίνει ένα ουίσκι. Πώς καταβαίνεις ότι είναι μπόμπα του Αραφάτ. Αυτό είναι. Εγώ, άμα πιω ουίσκι. Ναι, πώς, εδώ ξέρω μαγαζί. Κάτσε. Κάτσε, ρε φίλε. Θα πιω special ουίσκι, το οποίο είναι ακριβό και δεν. Τι special, κάτσε. Special, ρε φίλε. Α. Ναι, έχει special ποτά. Special ουίσκι, τα οποία δεν οθεύονται, ρε φίλε. Ο Χιλιτίδης. Ο Χιλιτίδης καταλαβαίνει κάποιο συγκεκριμένο τύπο. Είναι 2-3 από τα τέτοια μάρκες ουίσκι, ναι, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη γεύση. Έχουν μια γεύση την οποία αν είναι. Δεν αλλοιώνεται. Δεν αλλοιώνεται. Ναι, έχουν το άρωμά του, έχουν ξέρω εγώ τη γεύση του. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι μάγκα πότη, ναι, να μην είσαι ταγάρι, φίλε, να πούμε. Φυσικά. Ναι, ναι. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι. Είναι αυτό ποτά. Το λέμε. Βέβαια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι όχι. Μερικά ποτά δηλαδή, ναι, τα οποία δεν έχουν. Είναι με βαλβίδα. Είναι με βαλβίδα. Με βαλβίδα, ναι. Αυτό δεν έχει βαλβίδα. Όχι, δεν ναι, έχει βαλβίδα. Ναι. 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 Κατάλαβες. Δηλαδή και τα special δεν οθεύονται εύκολα, ρε φίλε. Επειδή είναι χαρακτηριστικά τα πίνουν λίγοι, έχουν λίγη κατανάλωση, δεν γίνεται αυτό. Μιλάω, ας πούμε, και με ανθρώπους που έχουν κάβες ποτών και την τέτοια. Κατάλαβες. Πάντως πιτσιρικάδες εμείς. Όταν έπεινα και εγώ κανένα ποτέ, έχουμε πιει πολύ πετρέλαιο. Πιτσιρικά δεν σε πιάνει. Μετά, όταν πίνει το γνήσιο, τότε σε πιάνει. Μετά. Ναι, άμα συνηθίσει τα πετρέλαια, ναι, το καλό σε πειράζει μετά. Ένα καλό ουίσκι το χειμώνα. Το λέει και ο γιατρός. Ναι. Ένα ποτήρι δηλαδή είναι καλό, ρε φίλε. Τώρα λένε να μην πίνει. Τι να μην πίνει. Ναι. Να μην πίνει, να μην καπνίζει, να μην κάνει. Κάτι τι είναι. Κρασί, όχι ουίσκι, ένα ποτήρι. Εγώ ένα λέω δάχτυλο ουίσκι, λέει. Το κρασί, λέει, ένα ποτήρι. Κόκκινο, το λέει ο γιατρός. Το ουίσκι. Ναι. Ναι, όχι έτσι, το δάχτυλο έτσι. Το ουίσκι κάνει καλό. Σαν του Χιλιτίδη το δάχτυλο, άμα πιει τόσο πράγμα, εντάξει, θα σουρώσει. Το ουίσκι κάνει καλό. Πάν ναι, μέτρων, άριστον που λέγανε παλιοί. Αν το πίνει με το μέτρο, όχι το ουίσκι, γενικά. Γενικά παιδί, ναι, όλα ναι, είναι. Ναι, καλό. Ναι, ναι, ναι. Είναι, τώρα, άμα κάνει αντί για χρήση, κατάχρηση και πιει, α πούμε, τρία κάθε μέρα πίνει τρία ποτά και τέσσερα και ξέρω εγώ. Μετά κάποια στιγμή θα μετά, τα κάψεις ναι, μέσα. Καλά, 3-4 δεν είναι τίποτα. Εμένα οι φίλοι μέχρι μου να ξεκινήσει το πρώτο. Εμένα οι φίλοι μου κοπανάνε πάνω από 10, να πούμε. Όχι, ρε φίλε. Σε βάθος χρόνου είναι κίνδυνος αυτά. Τι κίνδυνος, τίποτα δεν πάθει. Καταστρέφεις την υγεία σου. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, μακάρι να είναι καλά. Μέχρι πότε θα είναι καλά. Πάντα. Ούτε γρήπη τους πιάνει ούτε τίποτα. Στο λέω εγώ που τους ξέρω χρόνια, να πούμε. 9-55 καιρό μήνυμα 54-340, λέει ο φίλος. Ο Τούντορ είπε ότι γυρνάει ο Χαρίσης. Ωραία, λοιπόν, άρα είναι υποψήφιος για δεκάδα. Η γνώμη μου, Βελίδης, Τζαβέλας, Κατζησαΐας, Βιτόρ, Κίτσιου, Κάτσε, Τζίμινο, Ντροντίγκες, Πέλκας, Μιστακίδης, Μακ. Ωραία δεκάδα. Αυτή είναι η δεκάδα. Τι αλλάζει δηλαδή με αυτά που είπαμε. Ωραία δεκάδα. Για ξαναπέσαι λίγο. Βελίδης, Τζαβέλας, Κατζησαΐας, Βιτόρ, ναι. Κίτσιου,
Κάτσε, Τζίμιρο, Ροντρίγκες, Πέλκας, Μιστακίδης, Μακ. Ωραία 11. Όχι, μισό λεπτό. Πολύ ωραία 11. Πόσο έβγαλε τώρα, 11 είναι αυτή. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Βέβαια. 11 είναι. Δηλαδή, τρίτο σκάφι ποιον βάζει τώρα εκεί. Λοιπόν, το Ροντρίγκες το βάζει στην πλευρά. Κίτσιου, Κάτσε, Τζίμιρο. Αυτοί είναι οι τρεις. Κίτσιου, Κάτσε, Τζίμιρο. Είναι κοντή λίγο. Μάλιστα. Χάνουν σε μπόι εδώ, έτσι. Εδώ χάνει σε μπόι. Είναι χαλή, χαμηλά, χάνει σε μπόι. Τζόρνταν, ναι, μπορεί να έσπασε το αίτη το ο Χοντρός για να μεταφέρει τεχνητά την ομίχλη περί διαιτησίας στην πλευρά του Μελισανίδη. Ναι. Ραπ, θυμάσαι που έλεγες ότι αν ήταν έξυπνος ο Χοντρός θα άφηνε να πάρει κι άλλος κανένα ψίχουλο για να μην κακομαθαίνουν οι δικοί του. Το έχω πει εδώ και εδώ και 1,5 μήνα. Σε αυτό το επίπεδο μιλάω και αναρωτιέμαι περί του σπασίματος του αίτη του που καταστροφέα του ελληνικού ποδοσφαίρου και συχαμένου Ολυμπιακού. Λέει 814. Δεν ξέρω αν το μυαλό του πάει μέχρι εκεί. Εγώ θα το έκανα. Όπως είχα πει και τον ιδιοκτήτη, τον Παύλο τον Ανδρώνη, κάτσε να χάσεις ένα μάτς πριν τα play-off. Χάσε τον τελικό. Όχι, ο τελικός δεν χάνεται, θα το χτυπήσω. Ωραία, τον τελικό το χτύπησε. Πάνε, μην πας αίτητο στα play-off. Κάνε μια ήττα. Κάνε δυο ήττες. Κάνε μια τεχνητή, ένα τεχνητό ντεφορμάρισμα. Από Ριζούπολη έχουμε πολλά χαιρετίσματα. Τζόρνταν, 872, αδερφέ μας. Στα παιδιά εκεί στη Ριζούπολη. Ο άλλος σε ρωτάει, ποιος, πες μας ρε Τζόρνταν, ποιο είναι το καλύτερο παστέλι στην πιάτσα. Λοιπόν. Δεν μας το έχεις πει ποτέ. Στο λέω γιατί δεν μπορώ να βρω το παλιό που είναι και παραδοσιακό. Λέει ο 634. Εντάξει, να μην κάνω διαφήμιση να πούμε. Ας πάρει τηλέφωνο εκεί στο. Ας με βρει στο κινητό. Εσύ μια αφήσει. Μάρκα ναι. Τρολάρεις να πούμε. Ναι, ναι. Μια μάρκα. Ας δώσει το τηλέφωνο στον Γιάννη και τον Ιχολύπτη, τον Ιχλητήδη. Έτσι. Και να του πω εγώ στο εκτός άλλα. Να δώσω χαιρετίσματα στο Φώτη από την Ξάνθη του φίλου μας. Την άσχημη την πόλη. Τον Κάστορα. Ναι, ναι. Φώτη, μην κλείσει το κινητό, θα σε πάρω μετά την εκπομπή. Για αυτό που είπαμε. Που είπες μάλλον, να το δούμε. Λοιπόν. Το παστέλι λοιπόν. Μια που είπαμε για το παστέλι. Όλα τα παστέλια είναι τέχνη. Το παστέλι, φίλε, είναι τέχνη. Τι τέχνη είναι? Δεν είναι μόνο. Είναι και τέχνη. Τι τέχνη είναι, παίζει να το μάθω. Δηλαδή δεν είναι το σουσάμι και το μέλι ή το γλυκόζι ή το ξέρω εγώ το. Να πάρω το γρήγορα. Είναι συνταγή. Να πάρω το γρήγορα να την. Είναι πιο γρήγορη. Εδώ μιλάς τώρα, εδώ τώρα. Μισό λεπτό. Εγώ μπήκα σε 15 βιοτεχνίες μέσα τώρα. Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το παστέλι, το καλύτερο παστέλι είναι αυτό για μένα τώρα μιλάω, που νομίζω ότι ξέρω κάτι παραπάνω. Εγώ δεν ξέρω. Είναι αυτό που ψήνεται και ειδικά πάνω σε λαμαρίνες. Είναι το καβούρτισμα λοιπόν. Στις λαμαρίνες. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν και τραγανό, είναι και αφράτο. Αυτή είναι η τέχνη. Να είναι και τραγανό, να είναι και αφράτο. Φάσκα να δόντια. Δηλαδή, πρόσεξε να δει άλλο, είναι δεμένο με τη γλυκόζη. Οπότε τρως και μετά σε πιάνει το λάρεγγα λίγο. Και άλλο είναι που είναι ψημένο με σιρόπι με γλυκόζι, αλλά ψήνεται πάνω σε λαμαρίνα. Πρόσεχε να δεις και παίρνει και τη γεύση του. Όχι το ξεροψημένο το κάψιμο αυτό. Τη μυρωδιά. Ναι. Αυτό που έχει το κουλούρι, ρε παιδί μου, να σου πω. Το ψήσιμο της λαμαρίνας. Μυρίζει λαμαρίνα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πάντως. Αυτή και η τέχνη. Αυτά το δαγκάζ. Είναι σκληρό, είναι τραγανό, χράπ και μετά διαλύεται. Είναι και αφράτο λοιπόν. Το δαγκάζ λοιπόν και διαλύεται. Ναι. Είναι μεγάλη ηλικία, ξέρεις να πούμε, να είναι τραγανό, να είναι και αφράτο. Και τραγανό και αφράτο. Όλοι μου λέγανε ότι δεν γίνεται. Και όμως γίνεται. Ναι. Κατάλαβες. Αυτή είναι η τέχνη του. Πάντως, εμένα που με έδωσε στα παστέλια, τουαλέτα πήγαινα. Πολύ. Κάνει και καλό στο έντερο, έτσι. Φυσικά κάνει. Χτυπάει να πούμε, όχι, ναι, όχι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Τι? Στο έντερο δεν κάνει καλό. Μόνο στο έντερο δεν κάνει καλό. Εγώ πάντως μια χαρά. Ναι. Πάμε, λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Πες τις γραμμές, Τζόρνταν, εσύ. Λοιπόν, 2-3-10-90-90-90 είναι οι γραμμές μας. Και 98-80-90 για τα μηνύματα 9-55 και ένα μήνυμα 54-3-40 ελαφρύ διάλειμμα και ανοίγουμε κάμερα. Έτσι. Χαιρετίσματα πριν ανοίξουμε γραμμές στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας ακούει, που είναι εκεί στην Ιδωμένη από το Πολύκαστρο, που δουλεύει στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Ένας χαμός εκεί πάνω, δεν χρειάζεται, δεν λέει, τα βλέπετε τι γίνεται. Αυτό θα ζει από κοντά γιατί δουλεύει και εκεί πέρα. Άλλη εμπειρία. 8.000 με 9 είναι περίπου οι πρόσφυγες αυτοί. Μέσα στους Σύριους έχει και Ιρακινούς, έχει και. Ναι, εθελοντής είναι. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα. 7 σκηνές από 150 με 200 άτομα η κάθε σκηνή, εξοπλισμένοι από όλα. Πολλά, πολλά πράγματα εκεί πέρα. Καντίνες, ιστορίες εκεί περνάνε χαμός. 4 hot spots στο νομό Κιλγκής. Στα Γιαννιτσά έχει ένα. Πολλά πράγματα, πολλά. Και υπολογίζουν μέσα σε ένα μήνα, 1,5 μήνα να πάνε περίπου κοντά στις 80.000
πρόσφυγες. Ωραία. Ένα ΟΑΚΑ γεμίζουν. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετήματα τον Άγγελο, τον αστυνομικό που έκανε μεγάλες προσπάθειες για να βρει το αμάξι του Τζόρνταν. Έκανα ένα λάθος που δεν τον ενημέρωσα την ίδια ώρα, δεν το σκέφτηκα εγώ από τη σαλάδα μου τότε. Ναι. Με το είπε κιόλας προχθές συναντηθήκαμε. Ναι, ναι. Μου ναι. είπε καλά, ρε κοροϊδό, εμένα δεν είπες. Ναι. Συγγνώμη, λέω, έχεις δίκιο. Ήρθαν οι άλλοι, οι αστυνομικοί. Ναι, ναι, εντάξει, τι να έκανε. Οδηγός Χρυσάβα, μήνυμα. Να βλέπεις ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να ακούς από επιστήμονες του Παστελιού ότι ο Ολυμπιακός είναι, λέει, πεσμένος βιολογικά. Είναι σαν να είσαι τουαλέτα, λέει, και διαβάζεις μπλεκ. Καλά, αυτό το λέμε εδώ και 1,5 μήνα και δικαιωθήκαμε. Στη λέει, στη λέει. Κόσμος, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Έλα, καραφλάτο. Έλα, μαλάτος εδώ. Ο μαλάτος, ρε. Ο μαλάτος, ρε. Καλό στο 2-0, καλό στο 2-0. Έτσι. Ποιο είναι το 2-0? Τώρα, το μεθαύριο. Θα σου κάνω δώρο ένα πάπλωμα γιατί ξεσκεπάζεσαι, αλλά θα το πάω αλλιώς εγώ. Επειδή την είδες Μπαρτσελόνα, σου το λέω εγώ τώρα αυτό. Άκου τώρα, άκου. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το 43ο πρωτάθλημά της. Να πω και στα δικά σας. Και για το προχθεσινό συγχαρητήρια, καλά πήγατε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλώς τα 3-0 φύγανε. Από τον ΠΑΟΚ έχουμε πάρει μεγάλο φόβο. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, εγώ είμαι με τα Λεξοτανίλ και τα Υπνοσθεντών. 23 χρόνια ήταν αυτά. Θα σου πω τώρα, με τέτοιους παιχταράδες σαν τον Μπέλκα, ας πούμε, που του δίνει το σάντουιτς η μαμά του, πώς θα έλεγε ο Κυρνίκος, καραφλάτο το μεσημέρι, εγώ όταν το βλέπω τον Μπέλκα, τον Γκάτσε, τον άλλο, πώς το λένε, τον Ψηλό, το Χαρίση και τέτοια. Εγώ όταν βλέπω το Σιώβα, ξέρεις ποιον θυμάμαι? Καπνεργάτης από το Ροστό. Καλώς το λουλάκι μας. Όταν βλέπω, λέω, όταν βλέπω πώς τον είπαμε, το Σιώβα, ναι. Νομίζω ότι είναι καπνεργάτης από το Ροστόβ. Όχι, αυτός το πίνε το γάλα του. Και μεγάλωσε πολύ. Ναι, παραψήλωσε ένα 94 ή με 3, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, τον Ολυμπιακό θα τον κερδίσει ο ΠΑΟΚ 4-0, κλειδώνοντας την ομάδα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, μην τους αφήσετε να βγουν έξω. Και τα σημεία που πρέπει να τους πιάσει ο ΠΑΟΚ είναι αυτά που πιάνανε του Ντελιβαλντός, του Μανιάτη. Τα ξέρετε. Όχι, τώρα με αδικείς τώρα, φίλε. Τεσσάρες έφαγες, αρκετές, ρε φίλε. Αυτοί που κάνουν τους σεκιουριτάδες είναι θύρα 4. Τι θα είναι, θύρα 7. Ο Ολυμπιακός είναι βιολογικά πεσμένος. Γεγονός. Δεν αντέχουν τα παιδιά, δηλαδή, τι να σου πω. Και από εκεί και πέρα τώρα δεν θα παίξουν, λέει, 3 αμφίβολοι, βλέπω εγώ εδώ. Οπότε ευκαιρία είναι, ας πούμε, να βγει ο Μακ, να μπει ο Τζακ, όπως με τον Αστέρα, ας πούμε, που κοιμούντουσαν όρθιοι εκεί πέρα αυτοί, και να βάλει 4 γκολ. Επομένως, ρεζουμάρω εγώ, η ομάδα σας φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί από εδώ και πέρα οι αγώνες μετράνε με 7 ποντά. Δεν θέλουμε εμείς, τέτοιο πρωτάθλημα δεν το θέλουμε εμείς. Δεν το θέλω. Γι' αυτό και δεν το παίρνουμε, ρε φίλε. Ξέρεις πως κάνει η καρδούλα σας, αλλά τι. Ναι, αλλά τέτοιο πρωτάθλημα δεν θέλουμε. Έχετε ατυχήσει. Βέβαια. Επίσης, ατυχήσαμε γιατί παίζουμε σε λάθος πρωτάθλημα. Τώρα θα σου πω, έχει και πιο βόρεια πρωταθλήματα, αν θέλετε, πηγαίνετε εκεί. Ίσως είναι καλύτερα. Πού λες, Ισπανία, Αγγλία, κατά εκεί. Αγγλία έχει εδώ. Αγγλία, άμα παίξουμε, ρε φίλε, είναι και καλό πρωτάθλημα. Εκεί είμαστε αίτητοι. Αίτητοι θα σας ναι, φυσικά. Είμαι σίγουρο. Άρσεναλ, Τότενα. Λοιπόν. Και είπε ο κύριος Αβίδης ότι πολλοί είναι κακοί φύλαθλοι. Για το καλό της ομάδος, εγώ τουλάχιστον τους απευθύνω έκκληση να συγκρατήσουν τον οποιοδήποτε σκηνό που έχουν. Εχθές πήρε και ένας σουρωμένος που ανέφερε αυτός, θα διακόψει και το παιχνίδι από τη Νεάπολη που δεν φοβάται κανέναν αυτός. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ, επειδή είμαστε μεγαλόκαρδοι εμείς, αν μπορέσετε να έχετε καλή επιτυχία. Εσείς ξέρω ότι εμείς θα την έχουμε. Εμείς θα την έχουμε. Καραφλάτο δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω, ρε. Σε ζήτησα τις προάλλες να βγεις και έκανες την κότα να πούμε. Τι κότα να κάνω. Τι κότα να κάνω. Χάσαμε 5 γκολ. Τι να κάνω. Χάσατε 5 γκολ, αλλά φάγατε 2-0 στην παράταση. Μήπως είδες στο Βέλγιο το πέναλτι που έκανε ο άλλος που διώξε την μπάλα βολέι. Α, θα κλάψει. Καλά, ρε. Μα το έχουν ξανακάνει και στον Ντόρτμουντ. Λίγο τσίπα, ρε, εσύ τώρα.
Ποια τσίπα. Το πέναλτι εκεί στο Ζάγκρεπ δεν το είδε στο 90 και στη Δυνάμο που δεν έδωσε. Αυτά ρε τώρα, τι παραμύθια ρε, παραμύθια. Ρε τέτοιο μίσο έχει ρε, τι σου τι κάναμε. Μίσο ρε φίλε, τι μίσο ρε. Μίσο έχει ρε καημένα. Αν λε τι αλήθειε τώρα είναι μισή. Όλα σα θέλει ο Ολυμπιακό, σα τα είπε και σήμερα ο Δόνη. Τα είπε και ποιος? Ο Δανίδη, ένα παλικάρι από εδώ στο TV Μακεδονία. Και ο Θεοδωρίδη μα τα είπε, όλοι μα τα είπαν. Όλοι αυτοί οι βλάκε είναι δηλαδή. Και ο Θεοδωρίδη μα τα είπε. Ο Θεοδωρίδης είναι αντιπρόεδρος της UEFA ο γιος σου. Ναι, και σας βοήθησε και με τον Μπερμπάντι. Εκεί του έβγαλε το χαρτί παρά την απάντηση. Μια φορά ο ΠΑΟΚ πήρε ένα αμφισβητούμενο με τον Πανιόνιο πέρσι και έκανε μπούκα στην Νόβα ο Θεοδωρίδης για να πει ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Ποιο αμφισβητούμενο? Στο ΠΑΟΚ Πανιόνιος αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Πέρσι, στο 3-2. Το θυμάσαι? Με τον Πανιόνιο. Έκανε μπούκα, αλλά δεν φταίει ο Θεοδωρίδης. Φταίνουν τα δικά μας εδώ πέρα των επικοινωνιών που δεν. Που δεν πάνε εκεί στην Νόβα να τους πούνε, ελάτε εδώ ρε, τι δουλειά έχει αυτός εκεί πέρα. Κοιτάξτε, άκου, εμείς δεν έχουμε καλή ομάδα. Καλή ομάδα έχετε εσείς. Το παίρνετε το πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο και μετά αρχίζετε την κλάψα. Γεια σου Μαλάτο, γεια σου Μαλάτο. Θα τα πούμε και αύριο. Πήρε λέει 11 καράβια και τα έχει κάνει στόλο Μαρινάκης. Και εσύ δεν ξέρεις αν φτάνει μέχρι εκεί το μυαλό του και φτάνει το δικό σου. Καλά ρε φίλε, και ο δικός μας ήταν καπνεργάτης και έγινε επιχειρηματίας. Από μπάλα για μπάλα μιλάμε. Πάω Ολυμπιακός 1-0 ή 1-4-0, ο καλύτερος σας κερδίσει. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Πάρε φορά, έλα, σε ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, σε ακούμε. Ακούγομαι. Ναι. Γαύρος από Ερθρόλευκη Τούμπα. Ναι. Ακούγεσαι. Καλησπέρα, Δάνη, καλησπέρα, Κωστή. Λοιπόν, δεν ξέρω μεθαύριο αν θα ακούγεσαι. Θα ακούγομαι πολύ καλά. Ο Δάνη, σύμφωνα με την UEFA, μέσα τρία πιο καυτά ντέρμπι της Ευρώπης είναι και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από πού και σου πει κατονομάζει μεγάλη. Εγώ είπα τη χώρα, φίλε. Τη χώρα, από πού και σου. Το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας. Πάω Ολυμπιακός. Είσαι πολύ μικρό, δεν μπορεί να τα ξέρεις αυτά. Σύμφωνα με την UEFA και σύμφωνα με ένα αγγλικό περιοδικό, οι μεγάλες ομάδες της χώρας είναι τρεις. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Που δεν πέσαν ποτέ. Δεν θυμάμαι το περιοδικό, το έχω γραμμένο. Από πού και ως πού κατονομάζεις το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας? Από την Λάρισα και πάνω η μεγαλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ και από τη Λάρισα και κάτω ο Ολυμπιακός. Δύο μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Ο όρος ντέρμπι σημαίνει ότι είναι αγώνα μεταξύ. Δύο καλά, ομάδες. Καλά, αυτά τα μάθαμε εμείς όταν πριν γεννηθείς εσύ. Εσύ δεν είσαι μεγάλη. Επαναλαμβάνεσαι. Και με τον, εθνικό ντέρμπι είσαι. Δεν είσαι μεγάλη ομάδα εσύ. Ναι, για εσένα. Εσύ δεν είσαι. Για εκείνο, ο Παναθηναϊκός είναι. Εγώ είμαι, εσύ δεν είσαι. Είδες λοιπόν, για εσένα, δεν ξέρεις. Λοιπόν, για το μεθαυριανό μάτς. Εγώ πιστεύω, αν όχι επειδή είμαι Ολυμπιακός να βγάλω παντικό μένος, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα μάτς και στον. Βγάζει χαρακτήρα, πες το κι εσύ αυτό. Και στο Τούμπα και στο Καρεσκάκι. Πιστεύω θα βγάλει πολύ. Χαρακτήρα. Όχι χαρακτήρα, άχτη. Και τι εννοώ. Και έχει να βγάλει πολύ άχτη. Όχι προς τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο που έχει να βγάλει άχτη είναι ότι χάθηκε από την ΑΕΚ το αίτητο με το χύψη τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Άντερλεκ. Και το τρίτο είναι πιστεύω ότι θα ζητήσει. Όχι αντίπεινα ακριβώς για την κακή εμφάνιση στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αυτά ακριβώς τα ίδια θα μου τα πεις και όταν παίξεις με τον Παναθηναϊκό στο Καρισκάκι και θα μου πεις επειδή έχασε από την ΑΕΚ το αίτητο, επειδή αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ από το κύπελο. Κοίταξε, θα βγάλει άχτη. Αντικειμενικά την Τετάρτη δεν έχεις τύχη. Εγώ. Εσύ φυσικά. Έχεις εσύ τύχη. Μάλιστα. Με στόπερ θα έρθεις με αυτά τα στόπερ και έχεις τύχη εσύ. Άκουσα με λίγο τα στόπερ μου είναι τραγικά αλλά από τα δικά σου είναι πολύ ανώτερα. Τα στόπερ τα δικά μου από τα δικά σου. Δηλαδή ο Χατζησαΐας είναι καλύτερος από τον Εμποτία ή από τον Σιώβετο τον Τακώστα ή ο Βίτορ. Μάλιστα. Τα δικά σου τα στόπερ θα μου σταματήσουν εμένα τώρα, ας πούμε, τον Πιτσιρίκο μπροστά του. Ποιο Πιτσιρίκο? Το Μακ, ξέρω. Ναι. Το Μακ. Ναι, τον Μπέλκα, τον Μπέλκα. Θα μαθείς τον Μπέλκα. Ποιος είναι ο Μπέλκα, ξέρει μπάλα ο Μπέλκας. Ο Μπέλκας. Δύο τόνους μπάλα ξέρει ο Μπέλκας. Λίγο το μυαλό του λίγο να κατασταλάξει, θα σου πω εγώ ποιος είναι ο Μπέλκας. Αν ξέρει δύο τόνους μπάλα ο Μπέλκας, ο Φορτούνης και ο Τσόρι πόσο ξέρουν. Το Φορτούνι πού θα τον βάλει, από εκεί μεριά, δεξιά. Δεκάρι να Φορτούνι, τι τίποτα το βάλει, σεντερμπάκα το βάλει. Δεν ξέρω, μπορεί να τον βάλει στην πλευρά, έτσι άκουσα. Κοίταξε, εγώ αυτό που έχω διαβάσει για δεκάρα του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν μα συμφωνεί και ο Κωστή με αυτά που θα ακούσει. Εντάξει, κλασικά θα είναι ο Ρομπέρτο στο τέρμα και φυσικά να βάλει τίποτα, γιατί εγώ ότι έχει στο συμβόλαιο του Καπίνου υπάρχει όρο να παίζει όλα τα παιχνίδια του κυπέλου. Μήπω βάλει, ξέρω εγώ, τον Καπίνο. Στόπερ θα είναι η Ντακώστα και Μποτιέ, ξέρω αν ο Σιώβα κρυφή έτοιμο. Δεξί μπακ ο Λαβδελαουή, αριστερά ο Μαζουακού. Στο κέντρο ακούγεται ότι δεν θα παίξει ο Γκέταρ που λέει ο Κωστής, θα παίξει ο Κασάμι με τον Μιλιβόγεβιτς ή Κασάμι Καμπιάσου, οι δύο καραφλοί δηλαδή. Δεκάρι θα παίξει ο Φορτούνης, αριστερά ο Ντουρμάζ και δεξιά ακούγεται πολύ για να παίξει ο Τσόρι.
και σκέφτεται ο Σίλβα να ξεκινήσει τον Πουλίδο, ο οποίος είναι ανεβασμένος τελευταία 4-5 μάτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την 11η, ο Κωστής. Παίζεται αυτή η 11η εύκολα. Έτσι παίζεται. Παίζεται. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Πριν αναφέρθηκε σε Ορδάνη στο θέμα το προσφυγικό στην Ιδωμένη και στο Πολύκαστρο. Και παντού και στα Γιαννιτσά έχει πάνω στο Τσαλίσιο αυτό. Ο πατέρας μου είναι ένστολος και είναι στο Πολύκαστρο υπηρετεί αυτή τη στιγμή. Η εκμετάλλευση η οποία γίνεται από τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Έχουν καντίνες, άκου τώρα. Τα ξέρουμε, ρε. Εγώ ξέρω και για το Βεζινάδικο πριν τον Πολύκαστρο που ήταν εκεί. Περίμενε λίγο, άσε με να μιλήσω. Ζητάνε από τους πρόσφυγες 30 ευρώ για να φορτίζουν τα κινητά τους μία ώρα. 30 ευρώ. Σοπα, ρε, φίλε. Σοβαρά σου μιλάω, δεν σου λέω ψέματα. 30 ευρώ. Το μπουκαλάκι στο νερό το 500 ml που είναι 3 ευρώ. Ένα σάντουιτς 5 ευρώ. Δηλαδή τα ρολάδια είναι τραγικά. Αυτά. Μάλιστα. Πού πήγες, φίλε? Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Ό, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Είμαστε... Τώρα... Ναι. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε, αλλά επειδή είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι. Εγώ δεν τα πιστεύω. Και Μακεδόνες, ναι. Αποκλείεται να κάνουμε τέτοιο πράγμα εμείς. Είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι. Έτσι. Χριστιανοί είμαστε. Πώς. Καλημέρα. Εγώ αδυνατό να το πιστέψω αυτό και δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετώ αυτό. Εγώ το ίδιο. Όχι, όχι. Καλημέρα, ναι. 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 Δεν υιοθετώ τέτοια πράγματα, Τζόρνταν, με τίποτα. Έλα, φίλε μου. Κόπηκε ο φίλος κανονικά. Έλα. Μακεδονική φιλοξενία έχουμε. Καλημέρα. Έλα, ναι. Τάσο. Τάσος. Έλα, ναι. Ο Τάσος. Τάσος. Άλλα ήθελα να πω, τώρα θα πω άλλα. Μπερδεύτηκες. Ποιος είναι ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού? Ο Φορτούνης. Γελάει και Πέτρος. Με 5 πέναλτι. 8. 7. Πόσα είναι? Με αυτόν εδώ τον αρχισκόρερ θα κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Αν δεις συμμετοχές που έχει ο Μπερμπάτοφ που κοροϊδεύουν τώρα και συμμετοχές που έχει ο Φορτούνη. Και κάνεις διαίρεση τα λεπτά και τα γκολ, δύο φορές πάνω είναι ο Μπερμπάτοφ, να ξέρεις. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν θυμίζει τίποτα πριν 5-6 και 8 χρόνια. Τίποτα, ρε. Δεν το συζητάμε, αυτό δεν τους λέω εγώ. Παίζεται ο Ολυμπιακός εύκολα. Ο άλλος τους έφερνε παιχταράδες, ρε φίλε. Παίζεται εύκολα. Παίζεται, εντάξει, εξαρτάται. Εγώ ελπίζω πάντως, είδα τον αγώνα του Ηρακλείας, δεν μ' άρεσε. Τάσο, τώρα πάλι να μην γίνουμε γραφικοί. Αν ο παπάς ή πενινταρίσιος, 2-0 για πλάκα είναι το σκορ. Είδα και του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, άκουσε με Ιορδάνη. Έλα. Είδα και του ΠΑΟΚ το παιχνίδι προχθές. Μετά το 1-0, τρόμαξαν όλα τα παιδιά οι ΠΑΟΞίδες. Εγώ νομίζω έκανε εκεί τον Αστέρα. Θυμάστε. Λάθος αλλαγή με το Μιστακίδη εκεί που τον. Νομίζαμε ότι έπαιζε, παίζανε στον Αστέρα μέσα μια δόση. Αν δεν έπαιζε το δεύτερο τον γκολ, μην κάνει κανένα λάθος με τον Ολυμπιακό μόνο. Να το διαχειριστεί, να τον βάλει γρήγορα τον γκολ. Μάλιστα, γρήγορα. Προσέξτε, εγώ τα παρακολουθώ, θα είμαι υπέρ του ΠΑΟΚ καθαρά και μετά από αυτά που άκουσα με έχουν τρελάνει πιο πολύ αυτοί. Ναι, ναι. Αυτοί που νομίζουν, τι νομίζουν. Αυτοί θα αρχίσουν από του χρόνου όταν θα τα χάνουν τα πρωταθλήματα, θα κράζουν όλοι μετά. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Χαιρετισμού στο Βλαχοπόκου. Έγινε χαιρετισμό. Για να έχει, φλαράκι. Για χαρά. Επόμενο κύριο, μάλιστα. Έλα, ρε Κώστα μου. Γεια σου, ρε φίλε, τι κάνει? Καλημέρα, καλημέρα Τζόρνταν και σε σένα. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Γιώργος Ολυμπιακός από Αθήνα, τι κάνουμε παιδιά? Καλώς το να. Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μάχη να πούμε. Έτσι, έτσι, καλά κάνουμε. Καλό μήνα κιόλας να έχετε. Μακάρι. Αμήν, αμήν. Κωστή μου, ήθελα να σε πάρω και την Πέμπτη το βράδυ μετά το μάτι του Ολυμπιακού με την Άντερλεκτ. Αλλά άργησα να γυρίσω σπίτι από το γήπεδο, είχα και τα νεύρα μου και ήθελα να περάσουν κάποιες μέρες για να ηρεμήσω λίγο. Τι λέγανε. Εγώ προσωπικά έφυγα στο 1-1. Ναι. Αν με ρωτάς, δεν άντεξα να κάτσω παραπάνω. Και γι' αυτό σου ζητώ ταπεινά το πολύ 5 λεπτά και να πω κάποια πράγματα για το ματς της Πέμπτης, αλλά να πω και κάποιες αλήθειες οι οποίες δεν λέγονται εδώ κάτω. Γιατί δεν λέγονται? Πες τα, αγορίνα μου, πες τα. Γιατί δεν λέγονται? Για, ο Μέρτα. Μετά που υπάρχει, ποιος να βγει? Ο Μέρτα. Να τα ακούν αυτοί εδώ πάνω, οι δικοί μας. Και να βγουν να τα πει, θα του πούνε είσαι ψεύτης, πας κατά της ομάδας και τέτοια. Μάλιστα. Καταρχάς, Κωστάκη μου, ποιος θα το πει? Ποιος θα το πει αυτό? Ας πούμε, θα βγει σε κάποιο ραδιόφωνο και θα σου πούν τέτοιο πράγμα? Οι ραδιοφωνατζίδες όχι, θα βγουν μετά άλλοι οπαδοί συνδεσμίτες, θα πούνε μην τον ακούτε αυτόν, η γραμμή είναι αυτή και τέλος θα δεν είναι γνωστή διαδικασία. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχω έχθρα με τους συνδεσμίτες εδώ τους δικούς μας. Να τα ακούει ο κόσμος λοιπόν αυτά. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Συγγνώμη για να μπω στο πνεύμα, οι συνδεσμίτες οι δικοί σας τα έχουν κάνει τα τσιμιτσικότσι με το μαρινάκι πεφτημένο κάματο. Εγώ από αυτά που έχω δει και στο γήπεδο και από αυτά που έχω διαπιστώσει ο ίδιος, ναι.
Πέφτει μεροκάματα. Μάλιστα. Ναι. Δεν έχω χειροπιαστές αποδείξεις, δηλαδή να στο πω, αλλά ναι. Από τη στιγμή που έχω φάει και εγώ ίδιος. Μια κριτικούλα δηλαδή δεν γίνεται κάτι της, να πούμε. Να πήρε ναι, φίλε. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Ναι. Και όταν υπάρχουν φωνές αντίδρασης, φροντίζουν να τις σκεπάσουν. Τις τελειώνουν, έτσι. Ωραία δημοκρατία, φέρατε ρε το 74, ρε. Α πούμε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Κωστή μου, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό τώρα. Καταρχάς εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Άντερλεχτ για τις δύο νίκες που έκανε και στο Βέλγιο και εδώ. Απέδειξε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα και ποια άξιζε να περάσει στην επόμενη φάση. Αφού κατάφερε και ξεβράκωσε τη δική μου, ήταν η πανάξια. Θα νομίζουν οι γάβροι ότι δεν είσαι γάβρος τώρα, να ξέρεις. Εγώ είμαι, ας έρθω να μου πούνε το παραμικρό. Εγώ Τζόρντα μου προσωπολάτρης δεν έγινα για κανέναν και ούτε πρόκειται. Οι γάβροι λένε ήμασταν η καλύτερη ομάδα και ο άλλος ονειρεύεται ακόμα. Η προσωπολατρία είναι φαινόμενο παοξίδικο, δεν έχει να κάνει με... Ναι. Εντάξει ρε Τζόρντα, άστος, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που διαπίστωσα παιδιά είναι ότι συνειδητοποίησα μάλλον ότι στη μετακόκαλη εποχή του Ολυμπιακού τους διοικούντες της ομάδας μου δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας μου. Το μόνο που κοιτάνε δικαιολογημένα ως επιχειρηματίες οι άνθρωποι, γιατί από τη στιγμή που βάζουν λεφτά κοιτάνε να τα βγάλουν πίσω, έτσι. Τους ενδιαφέρει η εξασφάλιση στην παρουσία των ομίλων με οποιοδήποτε κόστος, γιατί εκεί είναι το μαρούλι το καλό, τα 25 εκατομμύρια. Άντε πες άμα μας κάτσει... Πώς είπαμε και... το όνομά σου? Γιώργος. Γιώργο, τους ενδιαφέρει να πάρουν το πρωτάθλημα να μην γαυγίζει ο κόσμος. Αυτό. Και από εκεί και μετά. Γι' αυτό σου είπαμε οποιοδήποτε κόστος, ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πες άμα κάτσει καμιά νίκη εντός έδρας, βάλε κάτι χορηγούς, κάτι διαφημίσεις, βγάζουμε ένα τάλιρο ακόμα μέχρι Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Στρογγυλάματα βγάζεις μέσα από 30-35 με το που τελειώνουν οι όμιλοι. Η χρονιά έχει βγει και με το παραπάνω. Από εκεί πέρα σου λέει άμα κάτσει κάτι στο μέλλον, καμιά συγκυρία με λίγο εύνοια, μπορεί να κάτσει και κάποια απορία. Εγώ δεν αντιλέγω με τους ανθρώπους, άμα αυτή είναι η λογική τους, δικαίωμά τους, αυτοί είναι οι διοικούντες, εμείς είμαστε απλοί οπαδοί. Βγείτε όμως ρε μάγκες από το καλοκαίρι να μας το πείτε, ότι ξέρετε κάτι παιδιά, εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η παρουσία στον όμιλο. Δεν θέλουμε παρακάτω, να ξέρουμε και εμάς σαν οπαδούς τι μας γίνεται. Μην τρέφουμε αυταπάτες και όνειρα. Και αυτό έχει ξεκινήσει από ήδη από την εποχή του Κόκαλη. Βασικά καλλιεργήθηκε τότε αυτή η νοοτροπία, αλλά παγιώθηκε σε αυτή την εξαρτία του Μαρινάκη, η οποία θέλει όπως και δίποτε το πρωτάθλημα κατά κύριο λόγο, το κύπελο σε δεύτερο, άντε άμα κάτσει κανένα ήττη το πρωτάθλημα όπως πήγε να γίνει τώρα, και την Ευρώπη την έχουμε γραμμένη στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Μάλιστα. Έτσι δεν το θέλω όμως. Δεν θέλω εγώ πρωτάθλημα σε ένα πρωτάθλημα υποβαθμισμένο χειρότερα και από του Τουρμπεκιστάν να πούμε το πρωτάθλημα. Κάντο μου ανταγωνιστικό, ναι, όπως ήταν δεκαετία του 80 και του 90. Να σου πω ναι ρε μάγκα, μπορείς να βάλεις το πρωτάθλημα πρώτη επιλογή γιατί έχεις και δύσκολους αντιπάλους, έχεις να κοντραριστείς τα πράγματα διαφορετικά. Κατανοητό, τα λέμε. Έγινε. Για η Ισπάνια θα ακούσει Ολυμπιακό που να έχει απέτηση, μπάλα, καλύτερους παίκτες, ταχύτητα και καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία. Μα πόλεις, οι οποίες είναι όσο το Κιλκής, έχουν πάρει κύπελα UEFA. Έχουν πάρει κύπελα UEFA πόλεις, όχι μεγαλύτερες από την Κατερίνη, στην Ευρώπη. Καλημέρα. Έλα, ρε Κωστή. Καλώς τον. Έλα, ρε παιδί μου, Γιάννη, ένα Παναθηναϊκός Χριστάρας εδώ. Χριστάρα, τι έγινε, ρε Χριστάρα, ρε, τι κάνει αυτός ο κουτουλούφος να πούμε, προπονητή σου να πούμε. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, συγγνώμη, εμείς τα παιδιά του football manager ενός παιχνιδιού του υπολογιστή που το παίζουμε προπονητάδες, πολύ καλύτερες αλλαγές θα κάναμε και πολύ καλύτερες ενδεκάδες θα κατεβάσουμε. 100%! Μα είναι δυνατόν. Καταρχήν, πρόσεξα ότι η ομάδα μου πονάει σε πολύ νευραλγικές θέσεις στο 4-2-3-1. Όπως για παράδειγμα, αριστερό μπακ, ο Χριστός Χιμάνα, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα, δηλαδή έχω ένα... Ο Νάνο, τι έπαθε ο Νάνο, ρε! Ο Νάνο άκουσε στην περιγραφή ότι έλειπε, ας πούμε, με άδεια και... Τι! Δηλαδή, Νάνο, Πράνιτς, Χουχούμης και μετά το χάος. Το Χουχούμη γιατί τον πέθαναν, ρε. Ο Χουχουμάκος καλός ήταν, ρε. Όσο καλός ήταν και ο Μαρινάκης και μετά πήγε για κάτι αγροτικά στην Νίκη Βόλου και μετά φάστηκε και τώρα μπορεί να πάρει τα πόδια του.
Όπου, ειδικά και δεύτερον, έχεις ένα ζέκα εδώ πέρα, ταλαιπωρείς 3 χρόνια, πάρτε ένα εξάρι από δίπλα ρε. Πας και μου παίρνεις έναν εσχέν, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, δηλαδή με συγχωρείς. Κράζουμε τους παοκτζίδες, καλημέρα Τζόρνταν. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου. Που, με τον Μπερμπάτο, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Έχω πάρει τώρα το παλιό μου παλτό, το λέτο, το πιο παλιό μου παλτό, τον εσχέν. Άντε πάμε με, ξέρω εγώ, πράνι. Δεν σου βγήκε ο Βηγιαφάνες, τραυματίστηκε ο... Ο Μπουμάλ. Ο Μπουμάλ, αυτή είναι η απώλεια. Η απώλεια. Αυτή είναι η απώλεια. Αυτή είναι η απώλεια. Και ο Μπέρκ, δηλαδή φαίνεται... και ο Μπέρκ δεν μπορεί να βρει φόρμα. Μία παίζει, δυο κάθεται, δεν μπορεί να βρει φόρμα. Άστα, άστα. Δεν μου λες, Ρεκοστή, ισχύει ότι ο Μπέρκ ήταν να πάει Κίνα. Ναι, ήταν να πάει Κίνα. Γιατί δεν τον έδωσε ο... Δεν μου λες, η απώλεια του Καρέλη σε έριξε τόσο κάτω. Εγώ τον Καρέλη... Αποδείχθηκε ότι ο Καρέλης... τι πες? Εγώ τον Καρέλη δεν τον είχα σαν ποδοσφαιριστή σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά όπως πήγες να πεις, αποδείχθηκε ότι είναι απώλεια. Σκέψου ότι εμένα μου αρέσουν οι τεχνίτες οι ποδοσφαιριστές, αυτοί που θα μπουκάρουν, οι θεαματικοί οι τύποι, αυτοί οι ωραίοι. Δεν μου αρέσουν τα ξύλα τα όρθια στην περιοχή. Δηλαδή μου αρέσει ένας τύπος Σισε, ας πούμε. Αλλά όταν υπάρχει οικονομικό θέμα στην ομάδα, εντάξει, πουλά τον ΟΚΕΙ, okay, εντάξει, μια χαρά, ωραία. Αλλά πάρε κάτι καλό. Μη μου παίρνεις 9 ανέτοιμους ποδοσφαιριστές, ρε παλικάρι. Τι να πω. Με ακούτε? Πολύ καθαρά. Τι να πω. Ναι. Τι να πω, θα δηλαδή... κινδυνεύσεις να βγεις και έξω από τα play-off. Είμαι με το ένα πόδι έξω. Δηλαδή, αν... εντάξει, ο Πανιώνιος μπορεί να μην έχει χαρτιά. Αλλά αν ο Αστέρας ξυπνήσει και το πάρει... Δεν προλαβαίνουμε, ρε φίλε, δεν προλαβαίνουμε. Δύσκολα. Θα βγει τέταρτο. Έχασε και ο μεγάλος Ηρακλής σήμερα. Οπότε εντάξει. Έλα μου, ρε, τώρα με τον Ηρακλή έρχεσαν τα βάνη τα παλικάρια. Πολύ καλή έτσι ομάδα. Έναν Παπαδόπουλο, γιατί δεν παίρνουν στον Παναθηναϊκό? Το θέτω έτσι απλά. Τι Παπαδόπουλο? Παπαδόπουλο του Άβελ. Ένα που να σέβεται την άμυνα. Προπονητή είναι. Ναι. Δηλαδή το Μολέδο που είχα ξεχάσει και την Παρσιού και με έκραξε. Πολύ καλό center back μου βγήκε. Όταν τον θαύμασα δύο αγωνιστικές τώρα, και ειδικά την τρίτη, την προηγούμενη, με τον Πλατανιά που μόλις μπήκε μέσα ο Μιλούνοβιτς, ήταν να χάσω. Και τον έκοψε ο Μολέδο. Το Μιλούνοβιτς γιατί δεν τον παίρνουμε από την άλλη? Πήγε, μου πήρε τον Βλάχο Δήμο. Ένα μάτσο, το δεύτερο, άντε γεια σας. Τι να πω. Τέλος πάντων, να κάνω και μια κριτική στον ΠΑΟΚ. Τζόρνταν, επιτρέπεις? Βέβαια, τι επιτρέπεις? Καταρχήν σε αγαπώ που θαυμάζεις το ουίσκι. Γιατί ρε φίλε, τώρα τι, αυτά είναι. Ναι, βέβαια, εγώ με αυτά μεγάλωσα, πατέρα. Το χειμώνα αυτό είναι, το καλοκαίρι θέλει πιο δροσιά, να ξέρεις. Ναι, μπυρίτσα το καλοκαίρι. Μπύρα φουσκώνει ρε φίλε, πιες μια. Μια, θα πιες, τι θα πιες? Ναι, βότκα μπορεί να πιες και τρεις. Ναι. Από την άλλη, Τζόρνταν, εγώ τον ΠΑΟΚ τον σέβομαι σαν ομάδα και σαν αντίπαλό μου, αλλά δεν είναι το αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι το αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού και από τίτλους... Και εγώ λέω το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας, έτσι το μεγαλώσαμε εμείς, έτσι το είδαμε εμείς οι ΠΑΟΞίδες. Το λένε και τα εισιτήρια εξάλλου και ο κόσμος που πηγαίνει στην Τούμπα αυτό το παιχνίδι. Sold out σχεδόν κάθε χρόνο με τον Ολυμπιακό, με άλλα παιχνίδια είναι πιο λίγος ο κόσμος από παλιά. Μου πήρε στη θέση τώρα, ειδικά την τελευταία πενταετία, λόγω οικονομικής κατάστασης. Δεν μιλάω τώρα εγώ για αγωνιστική εικόνα, μιλάω όπως θεωρούμε σαν σύλλογους, έτσι, σαν ιδέες, σαν αυτά, κατάλαβες. Από τον Κοσκοτά, από πιο παλιά αν θέλεις, από τον Σαλιαρέλη, από πιο παλιά αν θέλεις, κατάλαβες. Όχι, ακούγεσαι μικρός τώρα. Τον καπετάνιο τότε. Επειδή ακούγεσαι. Ναι, δεν τα προλάβες αυτά και εσάς δεν σας παρεξηγώ. Σου μιλάω ειλικρινά. Αν ρωτήσεις 50άριδες, ας πούμε 45άριδες ή αν θες πάνω από 40, θα σου πούνε έχει δίκιο ο Τζορδάν. Μόνο κάτι φανατικοί θα σου πούνε όχι, δεν είναι, κατάλαβες. Δεν είμαι υπέρ των φανατικών, εγώ ποτέ δεν ήμουν. Από την άλλη, Τζόρνταν, η ομάδα σας αποδίδει απίστευτα με κοντούς ποδοσφαιριστές. Είναι πιο γρήγοροι, αλλά να σου πω κάτι, είναι τα παιδιά αυτά απίθαρχα. Τώρα όλοι ήταν ατομιστές. Θέλαν να βάλουν όλοι γκολ. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Αυτό είναι απίθαρχο σου λέω. Πιάσου από τα αυτή, τράβηξε τους. Και επίσης έχετε 4 χρόνια τώρα, λέτε να πάτε για πρωτάθλημα. Να πάτε, ρε παλικάρια. Αλλά θα φτιάξετε πρώτα το προπονητικό, το team, την ομάδα σας, σαν στελέχη. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο εκτός από μεγαλομέτωχο. Όλες τις υπόλοιπες θέσεις, εκτός τους μερικούς παίκτες, σου έχει αλλάξει. Ξεκίνησες με Βρίζα. Πήγες με Αγγελίδη. Τώρα έχεις τον Λούμπος Μίχε. Του χρόνου θα πάρεις εμένα. Λες αυτό να φταίει?
Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Η μεγαλύτερη βλακεία, για παράδειγμα, και γυρνάω στη δικιά μου ομάδα, είναι που έφυγε ο Νίκος ο Νταμπίζας. Μα είσαι, σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ. Πάει ο άνθρωπος να φτιάξει. Σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Οι άλλοι σβήνανε τα φώτα, φτιάνανε, κάνανε. Όσοι νικήσαμε τον Ολυμπιακό, χαχούχα. Κάτσε, ρε Παναθηναϊκός είσαι. Έτσι. Πρέπει να τον νικήσει τον Ολυμπιακό. Και τον Πάο πρέπει να νικήσει και την άλλη πρέπει να νικήσει. Αλλά όχι να είσαι σαν μικρή ομάδα. Θα πρέπει να είσαι σοβαρός. Να πας τα λεφτά που έβαλες για τον Ισχέν, να πάρει 2-3 Αργεντίνους παιχτάκους, έναν Βολιβιανό, έναν οτιδήποτε, να πάρουν αξία. Θα τους πουλήσεις 10 εκατομμύρια. Είσαι ωραίος. Έκλεισες, ωραίος. Επόμενος, καλημέρα. Πολύ ωραία. Έτσι. Ναι. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα από Αθήνα, τι κάνετε. Καλώς τον. Καλά τα πας. Ωραία, καλά τα πάμε, Κωστή. Ταβάνι έπιασε. Εσύ ταβάνι έπιασε. Κοίταξε, Κωστή, αυτό το ταβάνι το είχατε πει με τον φίλο μου. Καλησπέρα, κύριε Τζούλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το είχατε πει αυτό με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Μετά ήρθε ο Ολυμπιακός. Κερδίσαμε και τον Ολυμπιακό. Ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό είναι το ταβάνι. Τώρα παραπάνω δεν έχει. Αυτή η καραμέλα από το ταβάνι πρέπει να σταματήσει γιατί. Πού να πάει, ας πούμε, άλλο. Πού μπορεί να πάει. Κοίτα, πού μπορεί να πάει. Είναι η χρονιά. Καταρχήν είσαι τυχερός, εγώ για είναι μένα. Είναι μεταβατική χρονιά του Μελισσανίδη. Είσαι τυχερός καταρχήν. Στον κόσμο της ΑΕΚ. Στο θέμα της κλήρωσης του κυπέλου, είσαι τυχερός. Έπεσες με την πιο αδύναμη ομάδα. Δεν την είδα εγώ καν εύκολη τον Ατρόμητο. Πανεύκολη. Ποιος είπε, ο Ατρόμητος ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Με την πιο αδύναμη ομάδα έπεσες. Εντάξει. Κλαις εσύ επειδή έπαιξες με τον Ολυμπιακό. Όχι. Και ο άτυχος είναι Ολυμπιακός. Εγώ γιατί να κλείω, φίλε. Κοίταξε να δεις, Κώστα και Τζόρνταν, η ΑΕΚ είναι μια καινούργια ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα χτίζεται η ομάδα με αυτές τις νίκες, έστω με 1-0 με τον Βιάγκρα, με τον Βιάγκρας. Λοιπόν, έστω με 1-0 χτίζει τσαπουκά, χτίζει το DNA. Και μακάρι να σου πω και κάτι. Εν όψη κυπέλου, ναι, είδα δύο χοντρά προβλήματα ατομικά στην άμυνα της ΑΕΚ. Ναι, χοντρά... αυτό το άρθρο είναι εντάξει. Απέτυξη. Χοντρά προβλήματα. Και ο Τζανετόπουλος δεν πάει. Και ο Μπαρούχα δεν πάει. Ο Τζανετόπουλος, ρε Κώστα, χθες έπαιξε. Ο Τζανετόπουλος, ο Κολοβέτσιος ποιος είναι ο άλλος, ο αριστερός. Ναι. Κοίταξε. Δεν πάει ούτε ο τερματοφύλακας. Δηλαδή χθες αποτύχει στο δεύτερο δοκάρι 4 φορές. Πήρε ο Μαύρος του Παναθηναϊκού την μπαρκέ, έβαλε άλλο στον τρίτο στόπερ για να τον κλείσει. Ναι. Έβγαλε τον Γιώχανσον. Πάντως, Κώστα, η ΑΕΚ, πότε ξύπνησε η ΑΕΚ, γι' αυτό λέμε ότι έχουμε πολύ μεγάλο προπονητή. Γίνεται το ημίχρονο 0-0, δεν πάει στο ημίχρονο γιατί τους έριξε κάτι πινελίγια εκεί πέρα. Μετά ξεκινάει πάλι το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι τα ίδια, κοιμισμένοι. Λοιπόν, και μετά πότε ξύπνησαν, το τάκλινγκ που έκανε πάνω στον Καλτσά. Το θυμάσαι, το είδες. Που βγήκε η μπάλα ράουτ και πριν βγήκε η μπάλα ράουτ. Ξεσήκωσε τον κόσμο λίγο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και λίγο έτσι πήραν λίγο οι παίχτες λίγο πάνω, τσαμπουκαλευτήκαν λίγο εκεί πέρα και ξύπνησε η ομάδα, έτσι. Έκανε τις δύο αλλαγές. Τζιμπούρ και Αραβίδη και πήρε πάνω τη ομάδα. Εντάξει, και εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα το κύπλο θα το πάρουμε. Πάντως τα στόπερ σου και ο τερματοφύλακά σου δεν πατάνε καλά. Στο ξαναλέω και εν όψη Ατρομήτου. Ναι, ναι, δύσκολο παιχνίδι, Κωστή. Το ότι ο Πογιέτ καταφέρνει και δένει την άμυνά του τακτικά. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αδυναμία δεν φαίνεται. Ναι. Πάντως τον Ανέστη κακώς τον έφαγε. Ναι. Ναι. Στο ανέβασμά του τον τρώει και έρχεται ο άλλος. Και έρχεται ο άλλος να πούμε. Έρχεται ο άλλος να πούμε. Δεφορμέ. Πεθαμένος. Το βάζει στο μαζί με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και κάνει δυο άστοχες εξόδους σε κόρνερ και τη γλιτώνεις. Ναι. Σου δίνει το καμπανάκι ότι φίλε βγάλε με, δεν είμαι καλά. Ο άρθρος σου λέει βγάλε με, αυτό δεν είμαι καλά. Ειδικά για τον άρθρο, ναι. Συμφωνώ 100% και για να κλείσω, να πω για αυτό που λες για την ΕΠΟ και για τον Μελισσανίδη και τον Σαββίδη. Κωστά, πιο εύκολα πιάνεις μία μύγα με το μέλι παρά με τη σκοτόστρα, να το ξέρεις. Έτσι, άντε καλή νύχτα. Τα λέμε. Τι είναι ρε Τζόρτα, τι είσαι. Πάχα στο κινητού ο γιατρός εδώ. Ποιος γιατρός. Που κάζεις. Έχει τρελαθεί τελείως. Τον έχουν σαλτάρει οι πελάτες. Οι πελάτες. Έτσι. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Από Αθήνα, Πάρης. Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Πάρη. Γεια σου.
Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚ, το παιδί, τι να του πούμε, ότι δεν γίνεται να τον πάει συνέχεια έτσι, την ΑΕΚ να συνεχιστεί αυτό. Στα play-off δεν βλέπω εγώ ότι θα συνεχίσει να τα παίρνει όλα 1-0. Δεν θα τους πάει, πιστεύω. Θα το δούμε. Τώρα θέλω να μου πείτε, από αυτό που έλεγες για τον Μπερμπάτοφ και τον Κλάους, όταν το άκουγα που το έλεγες και στο Άρτια αυτά, δεν μου άρεσε. Αλλά τελικά έχεις δίκιο. Δεν με ενδιαφέρει να αρέσει. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι αυτό που πιστεύω πρέπει να το πω, ναι. Πίστευα στον Περπάδο, το σέβομαι, αλλά δεν μπορεί νομίζω. Δηλαδή τώρα που. Εμείς σεβόμενοι τον Περπάδο, λέμε ότι βιολογικά, όχι αγωνιστικά, όχι σαν παίκτης, όχι σαν ποδοσφαιριστής, σαν αθλητής, έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής να είναι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Εγώ άλλη άποψη. Στην Ιταλία ο Σπαλέτη τον έβγαλε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και λέει, εγώ σε. Δεν θυμάμαι, γάμο το κόλλησε στο μυαλό μου. Εγώ λέει το ποδοσφαιριστή. Τον Τότι, ο Σπαλέτη, λες τώρα. Τον Τότι. Κλαψούριζε. Κλαψούριζε σαν την Ανουσάκη ο Τότι. 39 χρονών, εντάξει. Τα γύρισε ο Σπαλέτη. Εντάξει τώρα, εντάξει. Τι γίνεται, Τότι είναι αυτό από 16 χρονών στη Ρώμα. Και τι γίνεται, ρε φίλε, που δεν πέφτει 16 χρόνια στην Ρώμα. Δεν πρέπει να πάει 50 χρονών για να καταλάβει ότι δεν μπορεί. Μα το πρόβλημα με τον Μπερμπάτοφ δεν είναι ότι δεν μπορεί, ρε. Δηλαδή δεν είναι. Δεν μπορεί, ρε. Δεν είναι ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί, τι να κάνουμε. Πάλι. Παλικάρι μου, άλλο σου λέω εγώ τώρα. Δεν το βγάζουν παλιέ, δεν το παίζουν, ρε. Ο άλλο τώρα, ο Σαββίδη, ο άμπαλο. Ο άμπαλο ο Σαββίδη. Έκανε λέει θέμα γιατί ο Τούντορ λέει. Ναι, δεν λέει αξιοποίησε τον Μπερμπάντοφ. Και ο Τούντορ είναι μεγάλο κορόιδο που λέει ναι, τι θέλετε, ρε Χαϊβάνια, τον Μπερμπάντοφ. Βάλ τον IQ Center 4 90 λεπτά. Ναι. Άντε ρε, πες του Βούλγαρε, καθάρισε. Πώ θα γίνει, για. Με Ραπτόπουλο, μέσα στη λεωφόρο. Με Μπερμπάντοφ και λέω Ραπτόπουλο. Με Μπερμπάντοφ θα γίναγε το παιχνίδι. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα γίναγε. Ποιο να γίναγε, ρε, τρελώσε, ρε. Είμαι Κλάους. Δεν γίναγε. Εγώ σε κάνω μια άλλη ερώτηση. Μέσα στην Ντόρτμουντ με Μπερμπάτοφ, αν δεν είχε Μπερμπάτοφ, θα το παίρνει στο παιχνίδι. Αν δεν είχε Μπερμπάτοφ, θα ήταν πολύ καλύτερα στην κόντρα ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Δεν είχε την κόντρα ο ΠΑΟΚ. Υπόθεση είναι αυτή. Υπόθεση δεν. Οπότε δεν ισχύει. Κέρδισε μεγάλο αντίπαλο. Δεν ισχύει. Τώρα δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει, φυσικά. Πήγε στην Καλονή χωρί Μπερμπάτοφ και έχασε. Θα τον δω. Η τελευταία ευκαιρία του Μπερμπάτοφ τώρα είναι να γυρίσει με το καλό. Ρε φέρ τον και από πίσω να τον δίνει παλιέ, βρε. Δεν τον παίζουνε, σου λένε. Θα δούμε. Α, τον κρίνουμε όταν δούμε. Σίγουρα. Για το πρωτάθλημα, εγώ έχω ένα φίλο Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν μπορείς να συζητήσεις με αυτούς. Δεν μπορείς. Εύχομαι του χρόνου να το πάρει και ο Ολυμπιακός μέση 50, αυτό που είπες πριν, Τζόρνταν. Μετά θα αρχίσουν τα κοτρόνια και κάτω και το κράξιμο και μαρινάκι. Έκανε το θρύλο, ξέρω εγώ τι. Σήμερα ακούω ραδιόφωνο, δεν έχω βγει ποτέ πρώτη φορά, βγαίνω σε εσάς. Εγώ μόλις χάσανε από την Άντερλεχτ χθες, γύρναγα από επαρχία, ήμουνα μακριά. Άκουγα αέρα σπορ, κλάμα να δεις εκεί, κλάμα να δεις. Κλάμα. Εκεί φαίνεται και στο κύπελο. Εγώ του έχω πει, θα με πονεί, γιατί μου λέει σε κέρδισα 0-2 στην Τούμπα και ένα 0 στο Καραϊσκάκι. Τι να μου πει. Στο 105, στο 107 ήταν το Καραϊσκάκι μισό και στο 114 άδειο. Πω, πολύ, κοίταξε τι ομορφιά εκεί πέρα να πούμε. Στο Μικρολίμανο ήμουν και το βλέπα. Α, μπράβο. Και από την καφετέρια φεύγανε. Φεύγαν. Θα τους γδίσουμε αν τους και. Τέτοια χρόνια έρχονται. Αυτό θέλουμε. Εκεί πρέπει να τους χτυπήσουμε. Τα λέμε. Το κύπελο έγινε, ραμ. Τα λέμε. Καλημέρα, επόμενο κύριο. Καλημέρα, ναι. Έπεσε, κύριε. Καλημέρα. Έλα καλημέρα. Καλώς. Ελακό Ολυμπιακό. Έλα, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, άμα ακούσει το Σάββατο, επειδή το Σάββατο είσαι κοστί, δεν κάνει επικοπή. Εγώ ακούω ραδιόφωνο τη Αθήνα. Να πω το όνομα ή δεν κάνει. Πε ό,τι μου φάνηκε, τι με νοιάζει εμένα. Σπόρ 24 Radio, 12 η ώρα. Έκανε ένα Ολυμπιακό, ένα Παναθηναϊκό, ένα έκτη, είχαν θέμα. ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Όλοι επικοπηθήκαν Ολυμπιακοί που ήμουν και εγώ και φωνάζαμε για το Μαρινάκι, για τις κινήσεις που γίνανε, για τις κινήσεις που δεν γίνανε, για λάθη που έχουν γίνει και. Αργήσατε όμως. Όχι, φίλε. Όχι, επειδή λες αργήσαμε. Με το που έγιναν οι μεταγραφές, βάλε πάλι τον ίδιο σταθμό, με το που τέλειωσε. Ναι, αργήσατε να το λέτε από πότε, από τον Νοέμβριο ήταν αυτό. Στον Ολυμπιακό, επειδή λες ότι θες, δεν άσχε να τελειώσω. Σεπτέμβριο σου λέω. Κάθε χρόνο που γίνονται μεταγραφές, κάθε χρόνο κράζουμε. Στον μπάσκετ τώρα που οι Αγγελόπουλοι έχουν πληρώσει 100 εκατομμύρια φόρους.
Πού στο, στο ραδιόφωνο κράζεται, πάτε στο γήπεδο κράξει, ναι. Δεν πάτε εκεί. Γιατί στο γήπεδο πιστεύεις ότι μετά λέει επειδή ήμουνα, δεν κράζαν το Μαρινάκι. Πού να κράξετε βρε κότες εκεί πέρα, βρε όλοι είστε κότες στο γήπεδο μέσα. Λέω ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, κάνει δεν του λέει τίποτα. Ναι, στο γήπεδο του Μπεκής όμως. Τίποτα δεν του λέει κανείς, άμα κάνεις κριτική και φωνάζεις σαν άνθρωπος δεν του λέει κανείς τίποτα, άμα πας από την αρχή και βρίζεις. Δεν ξέρω, μπορεί και να σου πούν. Όχι, διαμαρτυρία, δεν θα βρει. Όποτε χάνει ο Ολυμπιακός, ή και όταν κερδίζει και δεν πέσει καλά και ακούγονται ού και τέτοια. Τότε. Μια χαρά τα δέχονται και δεν λέει κανεί τίποτα. Τότε θέσεις, καλά, το ξέρουμε, ναι. Και με τον Πανετολικό ακούστηκαν και μέσα με τον Πάο. Να ρωτήσω κάτι γιατί δεν το ξέρω. Μισό λεπτό, άσε να πω εγώ αυτό. Το ου στον Καραϊσκάκη έχει δημοκρατία. Δηλαδή δεν μεταφέρονται οι οπαδοί οι οργανωμένοι. Να τους ορμήξουν όπως κάνανε οι Αριανοί που είχαν συμφέροντα τότε. Κανείς δεν σορμάει. Ωραία, να το ξέρω. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ δεν σορμάει κανείς. Ξέρεις πώς θα σορμήσει κάποιος. Πρώτα απ' όλα θα φας ξύλο άμα πας να πετάξεις κάτι μέσα, θα σε δίνουνε. Ή άμα πας στην αρχή και από την αρχή ξέρω εγώ πας να βρεις ένα παίχτη συνέχεια ή βρεις το Μαρινάκι συνέχεια. Φιλός, έχεις άντερα να πας εκεί στα επίσημα και μόλις δεν παίζει καλά η ομάδα γυρίζεις προς τα θεωρία πάνω και πεις τι είναι αυτό ρε το χάλι. Έλα στην Τούμπα να το δεις αυτό γίνεται. Εσείς είστε άλλο επίπεδο, είστε πολύ πιο κάτω από εμάς. Ναι, εμείς είμαστε εδώ που είμαστε και κράζουμε. Εμείς είμαστε πιο ζωηροί, τα κάνουμε. Εσείς δεν μπορείτε, είστε κότες εκεί πέρα. Εκεί πέφτει φάπα μόλις γίνει αυτό, κατάλαβες. Όχι, φίλε, καμία φάπα δεν πέφτει. Τέλος πάντων, ξέρω τι σου λέω. Που γίνεται στον Ολυμπιακό, η πίεση στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Και τώρα κάτι είπε. Πίεση, ρε φίλε. Καταρχήν παίρνει τα πάντα. Τι πίεση, ρε φίλε. Πού έχει πίεση, ρε φίλε. Ένας Ολυμπιακός μου είπε, λέει, εμείς γίναμε καλά παιδιά, δεν κάνουμε επεισόδια. Πού τα παίρνεις όλα, ρε φίλε, τι επεισόδια κάνεις. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι όπως το λες. Με το που γίνονται μεταγραφές κάθε χρόνο και πέφτει που έρχονται, δεν τους ξέρουμε τους περισσότερους. Ο πιο πολύ κόσμος φωνάζει. Δεύτερον, άσε να τελειώσω. Ναι. Είπες πριν ότι έρχονται άλλες εποχές. Ναι, φυσικά. Εσένα σου φαίνεται ότι όταν βγαίνει ο Κιτζίκης και λέει Ινφαντίνο, είσαι να βγει και ένα Έλληνα στο FIFA. Όταν βγαίνει ο Κιτζίκης και σου λέει με τον Δεν τον έχω σε υποληψία αυτό, φίλε. Λέει, δεν με νοιάζει, ούτε τον ακούω. Ναι. Άκου. Πρόεδρος που δεν πήρε ένα ψήφο στο νομό του, τώρα τι να τον. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μου αφήσει να τελειώσω. Τέλος όταν ο Θεοδωρίδης γίνεται το νούμερο 2, όταν βλέπεις ότι στην Ελλάδα τα μόνα πράγματα που μεγαλώνουν είναι ο Ολυμπιακός και ο Κώστας. Ναι. Και ο Παπανδρέου ήταν παραδυναϊκό, τέτοιο Ολυμπιακός, αλλά το πρώτο Παναθηναϊκό. Το λιμάνι του Πειραιά είναι το μόνο πράγμα που μεγαλώνει σταδιακά στην Ελλάδα και από του χρόνου θα είναι ο Κώστας μέσα στον Ολυμπιακό. Και ο Παπανδρέου ήταν Ολυμπιακός, αλλά τα πρωταλήματα τα παίρνει ο Παναθηναϊκός. Ποια πρωταθλήματα, γιατί. Τότε, εκείνο τον καιρό, στα πέτρινα τα χρόνια. Και τι έχει, γιατί. Αυτό που σου λέω, σε απαντάω εγώ τώρα. Μα τώρα ο Τσίπρας δεν είναι, που είναι Παναθηναϊκός. Αυτό σου λέω, το ίδιο πράγμα. Και τι έγινε, άμα είναι ο άλλος αντιπρόεδρος στην UEFA, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ρε φίλε, εγώ στο λέω επειδή εσείς κλαίτε, εσείς κλαίτε, ξέρω εγώ επειδή ο Θεοδωρίδης. Είναι, εντάξει, φυσικά. Εγώ στο λέω, εσείς κλαίτε, εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ σου λέω ότι βλέπουμε ότι ο Κώσκο μπαίνει στον Ολυμπιακό, βλέπουμε ότι ο Μαϊδησανίδης κάθε λίγο και λιγάκι γκρινιάζει γιατί ξέρει ότι η κατάσταση αυτή που θέλει να αλλάξει δεν μπορεί να την αλλάξει και γκρινιάζει έτσι. Όταν κάποιος θέλει να πάει να πάει την κατάσταση δεν κάνει. Τέλος πάντων, αυτή η κόντρα των δύο ανδρών ξεκίνησε από τον ΟΠΑΠ. Δεν με ενδιαφέρει όπου ξεκίνησε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό να δίνει κάθε χρόνο λεφτά, θέλω να δίνει περισσότερα λεφτά και θέλω να πηγαίνει ακόμα παραπέρα. Και εσείς απλά καταφέρετε να κατασταθεί ο Ολυμπιακός. Έκλεισες. Το ότι ο Ολυμπιακός έδωσε πέρσι 20 εκατομμύρια μόνο για να φέρει παίχτες και εσείς δεν έδωσε. Το ότι πήρε 40 αυτό δεν σε λέει τίποτα. Ο ένας δίνει 40 ο δικός μας, ο άλλος παίρνει 40 ο δικός σου. Τίποτα. Ο δικός έδωσε 40 σε 5 χρόνια. Κάθε χρόνο δίνει 40 και ο δικός σου παίρνει κάθε χρόνο. Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν ισχύει αυτό. Έδωσε 40 εκατομμύρια πέρσι και έφερε το Σάμπο. Σας ψεκάσανε, δεν τα ξέρεις καλά. Κάθε χρόνο παίρνετε 40 εκατομμύρια από το Champions League, φίλε. Εσύ δεν δίνεις ούτε ένα. Τι μας βγάζει. Εμείς δίνουμε 40, μπερδεύεσαι. Οι καλύτεροι από όλους είμαστε. Εσύ που δίνεις, τίποτα. Σε ποιον έδωσε 40. Όλα τα χρέη δεν χρωστάω πουθενά και σε κανέναν, φίλε. Κάθε χρόνο πληρώνω. Δεν στις μεταγραφές. Ποιος? Σε ποιον χρωστάω. Χρωστάς από την εποχή, ακόμα από την εποχή του Κοσκοτά με τη μεταγραφή του Καλταβερίδη και του Τέταρη. Έκλεισε, φτάνει. Έτσι λες εσύ. Φτάνει. Πάμε όσοι είναι στις γραμμές. Φτάνει. Πού το θυμήθηκε στον Καλταβερίδη. Άιντε βρε το ατία με πού να αυτή τώρα. Πού το θυμήθηκε στον Καλταβερίδη. Κάναν συγχώνευση την τράπεζα να πούμε, πήραν το καλό κομμάτι να πούμε, δεν θυμάμαι η τράπεζα Κρήτης με πια. Και το κακό έμεινε στο δημόσιο. Και από το κακό τα χρέη αυτά τα κουκουλώνουμε κάθε χρόνο. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Καλημέρα κύριε. Έλα ράπ, εγώ είμαι. Ναι κύριε μου, εσείς. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πρώτα σε σένα και μετά θα μιλήσω και με τον Τζόρνταν. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους σας. Βεβαίως. Λοιπόν. Θέλω να σε βάλω λίγο στη θέση μου και να σκεφτείς ορθολογικά γιατί είναι κρίσιμο, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είσαι φοιτητής. Ναι. Την εβδομάδα ο πατέρας σου, συγχωρεμένος συγγνώμη κιόλας, σου δίνει 50 ευρώ
Αναβδομάδα, δηλαδή εγώ την εβδομάδα έχω 50 ευρώ. Πού μένεις, με τον μπαμπά σου μένεις δηλαδή? Όχι, είμαι από τα Γιαννητά και είμαι φοιτής Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Και πού μένεις? Μένω στη περιοχή Μέρα Ευαγγελίστρια. Νοικιάζεις δηλαδή? Νοικιάζω. Με το ζόρι τα βγάζουμε, νοικιάζω. Είναι κι άλλοι σε χειρότερη κατάσταση, δεν είμαστε αχάριστοι. Και ευχαριστώ, λέμε. Μπράβο. Λοιπόν, σκέφτομαι να βάλω 20 ευρώ στον άσο του ΠΑΟΚ. Να το κάνω, ναι ή όχι? Θα το έκανες? Για να πάρεις πόσα? Θα πάρω περίπου, με την απόδοση που έχω δει, δεν που εγώ δεν από που και τίποτα τέτοιο, 60 ευρώ, 40 ευρώ είναι. Λοιπόν, άκου, μικρέ. Μην τα βάλεις. Μικρέ. Βάλτα και άμα χάσεις το 20, θα το δώσω εγώ. Μόλι τη φτώχεια μας, θα το δώσω εγώ. Φίλε, μην τα βάλεις. Δεν ανάγκη. Όχι, βάλτα. Φίλε, το πιστεύω εγώ, γι' αυτό σου φίλε, βάλε 4 ευρώ στο 1-1. 4 ευρώ, πονηρός. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα τώρα που θέλω να αναλύσουμε και να ακούσω και τις γνώμες. Πες μου. Παρατηρώ το εξής, από την αρχή της χρονιάς ξεκινάει το καλοκαίρι κλάος τραυματίας. Χαρίς τραυματίας. Υπήρχαν συγκεκριμένα 5 αγωνιστικές μέσα στη χρονιά που ο Τούντορ είχε στέλνει του όλους τους παίκτες. Όλους. Αποτέλεσμα 4 νίκες. Για ποιο λόγο να φύγει από τώρα? Απάντα. Κοίταξε, άμα δεν βλέπεις προοπτική από έναν προπονητή, το διώνεις πιο νωρίς, έρχεται ένας άλλος. Όσο πιο πολύ χρόνο κερδίζει ο άλλος, τόσο καλύτερα είναι για την ομάδα. Άλογο σου λέω. Στα χέρια του είχε μόνο 4 αγωνιστικές με όλους τους παίκτες που ήθελε. Με όλους τους παίκτες χωρίς τραυματίες. Φυσικά, λογικό είναι. Αφού τον έναν τον έβαζε τη μια εβδομάδα και μετά από 1,5 μήνα τον ξανάβαζε. Λοιπόν, δοκίμασε 30 παίκτες σε 10 τόσα παιχνίδια. Ξεκάθαρη θέση μου, μη φύγει ο προπονητής. Εγώ είμαι 20 χρονών και έχω κουραστεί να βάζω και 4 χρόνια προπονητές. Τέλος πάντων, τώρα είναι κρίσιμο τέρμι, δεν μπορώ από κουβέντα. Δεν είναι τώρα, εντάξει, λίγος είναι. Και να χάσει, μισό λεπτό μόνο κατευθείαν, λίγος είναι. Λίγος είναι. Και να χάσει, δεν πρέπει να φύγει. Κάντε λίγο υπομονή. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Λίγο παοξίσιμο, παιδιά, ξεκάθαρα. Λίγο υπομονή κάντε. Μέχρι πότε? Για προπονητή μιλάμε. Μέχρι τέλος της χρονιάς, ένα χρόνο έχουμε ένα προπονητή. Α, μέχρι τέλος της χρονιάς, εντάξει. Εντάξει, σωστά. Αυτό και κάτι άλλο τώρα, επειδή είμαι από τα Γιαννητά και σε κάποια φάση στην εκπομπή μέσα μιλήσετε για το θέμα το προσφυγικό. Το προσφυγικό. Ναι. Ο Τζόρνταν, από ό,τι κατάλαβε, είπε τη λέξη τσαλή και ξέρει μάλλον πολλά πράγματα. Όλα τα Γιαννητά ξέρουν τι μεγάλο πράγμα. Μπράβο, ωραία. Η δικιά μου θέση, εγώ δεν είμαι πόντιος. Ούτε όλα αυτά με τα προσφυγικά, ούτε τίποτα. Απλά θα πω το εξής. Αυτοί που είναι στο τσαλή, κατά 99% είναι πόντι. Πόντι είναι όλα τα παιδιά εκεί πάνω, ναι. Οι προγόνοι τους. Πού κολλάει αυτό όμως? Έχουν ζήσει, μισό λεπτό. Έχουν ζήσει πάρα πολλά. Γιατί έχουν φύγει από τον πόντο για να πάνε σε κάθε άλλη χώρα, να τελειώσουν αυτό. Σε κάθε άλλη χώρα να μεταναστεύσουν. Πηγαίνουν και καίνε στρατόπεδα και δεν δέχονται τους πρόσφυγες. Αν είναι δυνατόν, εγώ που είμαι Γιαννησιώτης, νιώθω ντροπή. Ανοίξτε όλες τις αγκάλες σας από οποιαδήποτε πόλη και δεχτείτε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα, ρε φίλε. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω εγώ. Εμένα αυτή η θέση είναι. Κρίμα είναι τα παιδιά, όλοι κρίμα είναι φυσικά. Τι να πούμε. Φίλε, άκου. Ναι. Δεν αντέχει ο Έλληνας στην καμπούρα του μετανάστες. Δεν αντέχουμε, είναι και αυτό γάιμο το. Δεν είναι δύσκολα. Δεν έχει την πολυτέλεια, την οικονομική κατάσταση, την ψυχική κατάσταση, τη σωματική κατάσταση. Δεν την έχει. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε, πώς το λένε. Ρε φίλε, καταλαβαίνεις ότι οι Έλληνες σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να έχουν πρόβλημα σύντησης. Το μετανάστη θα κοιτάξουμε. Όχι σε λίγο καιρό, υπάρχει πρόβλημα σύντησης. Δεν έχουμε λεφτά, ρε φίλε, δεν γίνεται. Τι άλλο, παιδιά. Εγώ είμαι 20χρονος και τουλάχιστον εσείς 45χρονοι, 50χρονοι, όσο κι αν είστε, σκέφτεστε διαφορετικά από εμάς. Ανοίξτε τις αγκαλιές, εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Και να ανοίξει την αγκαλιά του άνθιμος, να πούμε, και το κράτος. Συμφωνώ. Άμα δεν ανοίξει η Εκκλησία την αγκαλιά της από το υστέρημά της, όχι από τον πιστό, άστο τώρα. Δεν πας να ανοίξεις ένα μαγαζί και σε ρημάζει την εφορία. Μας έχουν ρημάξει για μετανάστη, με να κοιτάξω, ρε, τρελώσεις, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε, ρε, τρελώσεις, ρε. Είναι λεπτά τα θέματα. Τι να κάνω δηλαδή? Πάπινάς εγώ για να κάνω τον άλλον? Όχι, κυρία, κοιτάξω το μάρι μου πρώτα. Τι να σου κάνω τον καλό τώρα? Τι να σου κάνω
Σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά είναι κρίμα για αυτοί οι άνθρωποι. Κρίμα είναι, μακριά είναι. Είναι πρόσφυγε αυτοί. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι μετανάστε. Δεν μπορώ να δώσω. Έχει δίκιο, εντάξει. Καταλαβαίνω εγώ. Είναι δύσκολα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, ακούμε. Εσύ παρά τα αυτά, ένα λεπτό. Παρά τα αυτά, εμένα μου δώσε ένα προσφυγάκι ένα χρόνο, το κρατάω. Το ταΐζω, το ποτίζω, το πάω σχολείο, το μαθαίνω γράμματα. Το ντύνω. Είναι αυτό που λέμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε. Ναι. Δώστε μου ένα, το κρατήσω. Αλλά όχι τη σχέδιο σαμπουκά να με κάνει εμένα να νιώθω άσχημα μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές, να νιώθω και ένοχος. Όχι ρε φίλε, δεν νιώθω καθόλου ένοχος. Έχουμε παιδιά, εγγόνια, ιστορίες. Δεν μπορεί να κουβαλήσεις και τον πρόσφυγα από πάνω του κεφάλι μου. Ας τον πάρει ο Τσίπρας στη Βουλή μέσα. Ας τον πάρει ο Βενιζέλος με τις μαγούλες εκεί στη βίλα του στο Πανόραμα. Ας πάρει 10 μετανάστες. Με τις μαγούλες ο Βενιζέλος. Μοσχάρο κεφάλι. Ας πάρει ο. Άσε με τώρα, μωρέ. Ας πάρει ο Μητσοτάκης 100 χρονών που ζει και εις βάρος των άλλων. Ας πάρει 10. Εκεί που πέθανε η Μαρίκα, βάλει 10 μετανάστες. Γιατί δεν τους βάζει. Ας πάει ο άνθιμος που είναι καλός άνθρωπος να βάλει 40 μετανάστες. Αν βάλω κι εγώ έναν. Τι, τη φάω κι εγώ. Τρώω εφορία. Τρώω ενεργεια. Αφάω κι εγώ. Όλα τα πληρώνει ο κόσμος. Ρε, παρατήστε με ήσυχο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Πάμε. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Ας πες στον Πιτσίδικο να κοιτάξει τα μαθήματά του και άσε τις μεγαλοσύνες τώρα. Άσε τώρα τις μεγαλοσύνες. Χαζάνα που μου είπα. Όλοι γίνανε, ας πάρω καθένα τότε αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Άμα ζήσουμε 65 χρονών, 70, 200 ευρώ σύνταξη θα μας δώσουν το μετανάστη τώρα. Άσε με τα αργά τώρα βάλω στο κεφάλι μου. Ήθελα να μιλήσω λίγο που άκουσα για το Μαλάτο που παίρνει τηλέφωνο. Ο Μαλάτο. Γιατί για μένα δεν είναι καραγκιός ντροπή, είναι καραγκιουζάκος, γιατί άκουσα προηγουμένως που μιλούσε, τον έχω ξανακούσει ξανά, επιστραβώ και το στόμα, Ολυμπιακός της Φασολάδας. Αλλά ο Τζόρνταν, παρόλο που με τον Τζόρνταν έχω διαφωνίες, αλλά επειδή είναι παοξιζικό. Πες τώρα, φίλε, φυσικά αυτό. Μιλούσε πάνω στη συζήτηση. Μπορεί να μην άκουσα, ναι. Να πάω να παίξει λέει στη Βουλγαρία δηλαδή. Δεν το έπιασε εκεί την ώρα. Α, δεν το κατάλαβα, όχι. Φυσικά. Να το πει στον κύριο αυτό το πόστολο τον Καραγκιοζάκο, ότι οι Μακεδόνες που πέσουν τον Καραγκιόζη είναι Βουλγαροκτόνοι. Εκεί που το πα το θέμα πε. Και κάτω είστε όλοι Αρβανίτες, Πέτρε Καραγκιόζη, που κάνει τον αυτό να τον. Αρβανίτες και απόγονοι του έκτου στόλου, ρε φίλε. Τα πάμε. Ο Ολυμπιακός Φασολάδας που δεν ξέρει, δεν έχει πάει στο γήπεδο και πού το γήπεδο τώρα. Μην το λάθουμε τώρα ξαφνικά τώρα. Σε σήκωσε ο Μαλάτος από τον κρεβάτι. Όχι, το μαλάτος άνθρωπος είναι αστείο, ρε αυτό που λέει. Εντάξει. Τι σε σήκωσε τώρα να πει. Ολυμπιακός, τι αγαπητέ. Μαλάκα τώρα, 32 χρόνια τώρα μας πει ο Μαλάτος. Μην πάμε 45 χρόνια στο γήπεδο, αστείο ο Μαλάτος τώρα για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει και επιχειρήμα δεν θα πει και τίποτα. Γιατί ο Μπέκερ τώρα θα πάω 40 χρόνια, 45. Γιατί άμα την ιστορία τη πιο πολλέ τη έχει ο Ολυμπιακός από τον Πάο. Δεν τα ξέρει, τα ξέρει ο Μαλάτος. Και θα σφαγεί ο Πάο, γιατί άμα σε πω τι μόνε κληρώσει από τον Πάο. Τα ξέρει. Με κυλεσίδη και από το 81 και το 87 και το 86 μα παίρνανε. Αυτά τα παιδάκια δεν ξέρουν. Ο Μαλάτος, μην τα παιδάκια, τα παιδάκια που δεν ξέρουν. Τα παιδάκια και τι ιστορίε. Τέλο πάντων. Βγαίνει τώρα 19 χρόνια, άλλο και 20, τώρα μπει πιο ντέρμπι. Τώρα τι να με πει, ρε φιλαράκι. Να πω για το μάτς της Τετάρτης, το είπα και πριν ένα 20ήμερο. Το μάτς της Τετάρτης είναι καθαρό 2-0, έτσι το βλέπω εγώ το μάτς. Αν πάνε τα πράγματα στους απρόοπτου βασικά. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα. Ο Πάοκ θα περάσει, γιατί θα περάσει, γιατί θα περάσει από κάθε περάσει ο Πάοκ. Εντάξει, θα περάσει, θα πάρει και το κύπελο, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το κύπελο θα το πάρουμε. Το θέμα είναι τι θα γίνει του χρόνου. Γιατί έχουμε άλλα προβλήματα δικά. Καλά τώρα, κάτσε να το πάρεις μια φορά και θα λύνουμε το καλοκαίρι τα προβλήματα. Μη στεναχωρήσεις εσύ. Εσύ μη στεναχωρήσεις ένα λεπτό που θα το πάρουμε το κύπελο. Θα στεναχωρήσεις, αλλά δεν πέρασε ο Κωστάκη. Δεν πέρασε ο αγόρι μου. Αλλά το θέμα μας είναι ότι επειδή γι' αυτό μη διαφωνώ με τον Τζόρνταν. Για ποιο, πες μου. Ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Το θέμα μας είναι το κύπελο μπορεί να το πάρουμε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα στην ομάδα. Έχουμε άλλα προβλήματα εξωαγωνιστικά. Τα προβλήματα δεν είναι αγωνιστικά. Ο Πάοκ δεν έχει πρόβλημα αγωνιστικά. Λες να μην ξέρω εγώ τι έχει, ρε φίλε. Λες να μην ξέρω εγώ τι έχει ο Πάοκ. Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων. Τώρα τι να πούμε. Να πω για άτομα. Δεν θέλω τώρα να βάλω. Τέλος χρονιάς δεν θα πούμε τίποτα. Να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και θα χωρίσουμε το φίλο μας στο Κωστάκι, δεν πειράζει. Ναι, βέβαια, δεν θα φάω αν πάρεις τον κύπελο. Εγώ το ξέρω, άντε καλή συνέχεια. Άντε ρε, για χαρά, σε καλά. Πω, οι παλιοί παοξίδες. Ναι, έχει δίκιο. Ρε, εσύ, άκου να δεις. Εγώ ήμουν σήμερα με κάποιον στην ΠΑΕ. Βγαίνει παλιός παοξής. Εγώ άκου. Ναι. Άκου. Ναι. Βγαίνει παλιός παοξής και βγάζει μια μπρουταλίλα να γραμμές είναι ελεύθερες. Όχι, έχουμε. Έχουμε δύο γραμμές ακόμα και είναι τελευταίες. Να περιμένω δύο λεπτά. Βγαίνει ο Παοξής 25 χρονών, μιλάει λογικά αυτά, στο επιχειρήματα κλπ. Βγαίνει ο Πενιντάρης, κάτσε ρε, βγαίνει ο Πενιντάρης, με βγάζει πάθος. Το πάκουμε, άκουμε. Το οποίο πάθος ο Πενιντάρης Παοξής το βγάζει, αλλά το πάθος
να σηκωθεί από το κρεβάτι ο 25ης Παοξής δεν το βγάζει. Είναι μια άλλη κουλτούρα. Είναι μια άλλη. Είναι η άλλη γενιά, ρε φίλε. Είναι μια άλλη γενιά. Άλλη γενιά είναι όλα τα παιδιά. Ναι, αλλά εγώ θέλω τον άλλο τον παθιασμένο. Τι θα κάνω για τώρα εγώ. Τώρα βγαίνει το παιδάκι τώρα ολυμπιακό. 19 και 20 ακόμα. Και λέει πιο ντέρπι. Καταρχήν να του πω ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν δύο διαφορετικούς λαούς. Ο ένας λαός είναι ο ευνοούμενος και ο άλλος είναι ο αδικημένος. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιος είναι αδικημένος? Ο δικός σας, ο λαός. Εσύ είσαι ο λαός. Φυσικά. Ο λαός του Ολυμπιακού δηλαδή. Δεν είναι ευνοούμενος. Ο λαός του. Από την ομάδα του. Από την ομάδα. Αυτό λέω εγώ. Είναι δύο διαφορετικοί λαοί. Από την ομάδα μα. Οι λαοί στο σπίτι. Οι λαοί στο σπίτι υποφέρουν όλοι. Και το λαό του Ολυμπιακού άλλο υποφέρει αυτό. Και του πάω. Άσε okay. Το κομμάτι του. Ναι, αλλά εκείνοι χαίρονται, ρε φίλε. Σου λέει, είδε. Ναι, 43 πήρα. Πώ θα πήρε, ρε φίλε. Χαίρονται, πάει σπίτι, βλέπει κοινό. Πώ θα πήρε, ρε φίλε. Να βλέπει κοινό. Δηλαδή πήρε πρωτάθλημα, κατέβηκε ο πρόεδρο εδώ σε χαρτίρια, σε νίκησα, έφυγα 5 βαθμού. Και μετά πήρε πρωτάθλημα και μου λε 15 βαθμού μπροστά και 20. Χαίρεται. Τώρα γελάει ο κόσμο τώρα. Είναι το DNA του. Αυτό είναι γεννημένο να χαίρεται και εσύ για να γκρινιάζει. Όχι. Πάμε προτελευταίο. Ναι. Έλα. Έλα, πρώτα. Έλα. Έλα, τώρα. Έλα, γορνά μου. Έλα, γορνά μου, τι έγινε. Καλά, Χρυσταρά. Λοιπόν, να το ξαναβούμε πάλι. Ντέρμπι θεωρείται όταν υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες από την ίδια πόλη. Και φέρνω παραδείγματα. Manchester United, Manchester City. Αθλητικό Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης. Ντέρμπι είναι. Ναι. Το μεγάλο ντέρμπι της χώρας είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Α, αυτό, για σαν του μάγκα. Το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας είναι United Liverpool. Με Liverpool. Α, αυτό είναι. Αυτά τους είπα. Το μεγάλο ντέρμπι της Ισπανίας είναι η Μαδρίτη εναντίον της Βαρκελόνης. Έτσι, μπράβο. Η Θεσσαλονίκη εναντίον της Αθήνας. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο ντέρμπι. Το Άμστερνταμ εναντίον του Ρότερνταμ. Το Τωρίνο εναντίον του Μιλάνου. Πέστατε. Τι να ξέρουν τα παιδάκια αυτά τώρα. Αυτά τώρα με τα iPhone στο χέρι τώρα. Αυτά τώρα τα πιστεύετε που 100% τα αυτά είναι τα ντέρμπι τα, δηλαδή, τα εσύ, μεγαλύτερα. Δηλαδή ο ακροατής, κανένα Τζόνι Γουόκερ δεν ήπια κανένα δύο τρία. Εντάξει. Όχι. Τζόρνταν και Κώστα που τα έχω ψάξει. Α, οδηγεί. Από την Ευρώπη. Το ντέρμπι του Τωρίνο είναι όπως είναι η ομάδα μου που υποστηρίζω στην Ευρώπη, Γιουβέντους, είναι με το Τωρίνο. Άρα και το ΠΑΟΚ Άρης είναι ντέρμπι και δεν είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ντέρμπι, το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης είναι το ΠΑΟΚ Άρης. Το ντέρμπι, το σούπερ ντέρμπι είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Για κάτι παιδάκια που βγαίνουνε και δεν είναι ανιστόρητα και δεν ξέρουνε τι τους γίνεται και τι τους συμβαίνει. Και διαλέγουνε και λάθος ομάδες επιλέγουνε. Επιλέγουνε και λάθος ομάδες να υποστηρίζουν στην Ευρώπη που έχουν γίνει το ρετίκολο όλης της Ευρώπης, να πούμε. Το τσίρκο Μετράνο, Ολυμπιακός είναι το τσίρκο Μετράνο όλης της Ευρώπης. Κάθε χρόνο έχει σφαλιάρα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα λεφτά. Τίποτα άλλο. Προχθές, Χριστό. Άλλος, μόνο τα λεφτά, τίποτα άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Κανένα πρωτάθλημα, καμία βελτίωση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Η επερχόμενη δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια θα είναι, πιστεύω, θα είναι η ομάδα μου, θα είναι ο ΠΑΟΚ. Προχθές, Χρήστο, με ενημερώνει ένας φίλος μου τώρα, προχθές έκανε μία δήλωση. Μ' ακούς? Έλα, ναι, έλα, λέγε. Με ενημερώνει ένας φίλος μου, έκανε μία δήλωση προχθές ο Δωμάζος, είπε, εάν ο ΠΑΟΚ ήταν στην Αθήνα και λεγόταν Πανιόνιος Εθνικός, θα είχε 7 πρωταθλήματα. Τη δεκαετία του 70 που έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Από εκεί και μετά, αν ισχύει αυτό. Εάν ο ΠΑΟΚ ήταν στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός δεν θα υπήρχε Ολυμπιακός. Θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Σωστό και αυτό. Αυτό να το βάλουν καλά στο μυαλό του. Ο Δωμάζος το είπε, δεν το λέμε εμείς. Και να το επεξεργαστούν καλά στο μυαλό. Εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος λαός. Έχουμε 2 εκατομμύρια κόσμο. Και τα πρωταθλήματα τα παίρνουν αυτοί και κάτω, ρε. Καλά, κόψε κάτι. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Όχι 2 εκατομμύρια κόσμο. Στο εξωτερικό. Κόψε κάτι. Όχι, δεν κόψε. Θα προσθέσει κι άλλα στο εξωτερικό. Κόψε κάτι τώρα, εντάξει. Του μιλάω επειδή και ετοιμάζω συνέπεια. Κάνε ένα ψαλίδι να πούμε για respect, εντάξει. Ανάμεσα σε αυτούς εκεί κάτω. Κλείσε, χάλια η γραμμή σου. Χάλια. Πού είσαι, ρε Χριστό? Άστα, ρε, χάλια είσαι. Άστα. Λες και μασάλια, είσαι και η γραμμή σου χάλια.
Και πάμε στο Μασάλια δεν λέει, μια χαρά τα λέει. Εντάξει, στο εξωτερικό είναι πιο πολύ. Το ντέρμπι της Ελλάδος τώρα πάω κολυμπιακός. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι το νιώθουμε. Έτσι είναι για μας. Τι να κάνουμε τώρα. Δύο διαφορετικοί λάοι, τι να κάνουμε τώρα. Εσείς μπορεί να το κάνετε Ολυμπιακός Πανιώνιος, ξέρω εγώ. Εμείς το θέλουμε αλλιώς. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Και εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Και εγώ δεν κατάλαβα δημοκρατία. Γελάω με αυτά που λέω. Δηλαδή, εγώ τώρα το λένε τα νούμερα, ρε φίλε. Ναι. Πάω Ολυμπιακό, sold out συνέχεια. Ναι. Ποιο πάω Παναθηναϊκός ήταν sold out. Δηλαδή, φέτος ποιο ήταν πιο ντέρμπι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 ή το πάω Ολυμπιακός 0-2. Εγώ ξέρω το πάω Ολυμπιακός είναι sold out. Και στο πρώτο μάτς και στο κύπελο. Ρε, στο χορτάρι. Το πάω ΚΑΕΚ δεν ήταν. Στο χορτάρι τι έγινε. Στο χορτάρι τι να γίνει. Στο χορτάρι. Ήταν sold out το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τι να ήταν δηλαδή. Γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο, ο ΑΕΚ Ολυμπιακός. 45.000. Όχι, 180 είχε. Όλο και όλο παίρνει 60. Το μισό ήταν. Ναι, και τι. Εντάξει. Το πόσο παίρνει. Φύσκα, όσο παίρνει γεμίζει. 25.000. Και 50 να είχε θα 30. Το γέμιζε. Έλα ρε. Πάμε παρακάτω. Εδώ 7 μέρες έχει να πας με τον Ολυμπιακό και όλο θα κάνει sold out, θα κάνει sold out. Τρεις μέρες περάσει από την κλήρωση, θα κάνει sold out. Εγώ έχω κάνει. Αυτό το πράγμα δεν το κάνει καμιά μα. Σε τρεις ώρες sold out, ρε φίλε. Σε τρεις ώρες. Θα κάνει μόνο στο παλατάκι στο πάω κάτω. Α το βρε. Τώρα θα γίνει αύριο το βράδυ. Μεθαύριο θα γίνει καλά. Θα μαζέψουμε την επαρχία, να ανοίξουν οι αγρότες στους δρόμους, να δώσουμε κανένα σκύλο. Κάνα μια κλήρωση. Α με κάνει. Α το ρε φίλε, δεν το ξέρει το έργο. Εγώ δεν το ξέρω τώρα. Τον ΠΑΟΚ τον γεννήσαμε εμείς, ρε φίλε. Πώς? Τον έχουμε γεννήσει τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε και τι γίνεται. Με Κεσαρική τον γεννήσατε. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξέρουμε τι γίνεται. Γεννήσα, τα πάντα. Τελευταίος. Και το DNA του ΠΑΟΚ που έλεγε ο Βεζιρτζής. Ναι, ναι. Το ξέρουμε και αυτό. Τον έκραξε ο Σαββίδης ο Βεζιρτζή, αν άκουσες. Δεν ξέρω τι έκανε ο Κράιος. Του ρίξε καλά. Γερό Μπινελίκη να πούμε. Έλα, φίλε. Δεν ξέρω τι έκανε ο Σαββίδης. Καλό μήνα, παιδιά. Καλώς τον. Καλό μήνα, να είσαι καλά. Αθήνα κι εσύ. Τώρα το. Όποιος θέλει να λέει, τα τέρμπι είναι πολλά. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Όποιο τέρμπι του αρέσει, όχι, έχει λογική. Τώρα τα παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, τα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, τα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι τέρμπι. Είναι τέρμπι, οπότε. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Αλλά μισό λεπτό. Μπορεί ο καθένας να λέει όμως. Να κάνουμε μια κουβέντα. Ρε φίλε, επίτηδες το κάνεις τελευταίος. Θες τώρα να το τραβήξουμε μέχρι τις 3. Όχι, όχι. Τίποτα σοβαρότερο δεν έχεις να μας πεις. Όχι, Κώστα, μισό λεπτό. Τι είναι το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πρώτο ντέρμπι. Τι να κάνουμε, αυτό θέλουν αυτοί. Λοιπόν, άκου να δεις. Στη Θεσσαλονίκη ήταν το ΠΑΟΚ Άρης, τώρα είναι το Λαγκαδάς Άρης. Ναι. Λοιπόν. Παλιά ήταν το Λύκη Άρης. Εγώ θα συμφωνήσω, εγώ θα συμφωνήσω με το αφαίρεμα. Τι άντα, μας τρελάνετε τώρα. Που έκανε ο δημοσιογράφος για τους φιλάθλους στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, το διαβάσει, το είδατε. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. Κώστα, ο Σίλβα έχασε τον αγώνα με την Μπάγκερ, έχασε με την Άρσεναλ, δεν πήρε ούτε ένα παιχνίδι, με την Άντερλεχ. Είναι ένας προπονητής πολύ μικρός, πολύ λίγος. Δεν ξέρω αυτοί οι προπονητές. Τώρα θα φέρουν τον Κονσέισαο. Δεν υπάρχει Πορτογάλι. Πορτογάλος. Έχουμε τρελαθεί από τους Πορτογάλους. Γιατί ρε, εσύ, τι, ο Σάντος δεν είναι καλός προπονητής. Ο άλλος ο Μουρίνιο δεν είναι καλός προπονητής. Καλά, εμείς οι Πακοτσίδες, όποιος έχει παίξει μπάλα στον Πάκο, έχουμε τρελαθεί, άστο. Καλά, μπάλα δεν είδαμε αυτό. Να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε. Ρε φίλε παρελθόν, κοιτάμε μπροστά. Αφήστε το. Τελευταία φορά που είδαν μπάλα οι Παοξίδες ήταν με τον Μπάγεβιτς. Απλά η άμυνά τους ήταν να πούμε να μην πω αντί. Με τον Μπόλωνη, ας πούμε, δεν είδαμε μπάλα. Όχι, ρε φίλε, ποιος Μπόλωνη τώρα. Α, ωραία. Με τα μικρά παιδιά, ρε φίλε, έπαιξε μπάλα τώρα. Πέμπτος έβγαλε, εντάξει, καλά ήταν. Τι να κάνουμε. Με τα μικρά παιδιά, τι, φύγαν όλοι, ρε φίλε. Και ο Βιερίνη έφυγε και ο άλλος είχε φύγει πολύ. Α τώρα Κόλος Χοντρός. Ναι, εντάξει. Κώστα, μάλιστα. Τι θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εχθές δεν ξέρω αν πρόσεξε τον αγώνα με την Αστέρα Τρίπολης. Παίξαμε, βάλαμε τον γκολ, ένα τυχερό γκολ που πήγε το πρώτο. Και από εκεί και ύστερα μετά με αυτόν τον Άντων, αυτόν τον. Εντάξει. Δηλαδή ο Αστέρας είχε την κατοχή μέχρι το που. Εάν δω τώρα κανέναν Άντωνη μέσα στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό, εγώ θα κλείσω την τηλεόραση. Πάντως ήταν. Είναι... Με τον Τόνι δηλαδή, Άντωνη. Ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς ασκεί στην ομάδα. Δηλαδή για να κερδίσω πάω τον Ολυμπιακό. Μεγάλο ρόλο θα πέσει. Πότε το είδες αυτό. Αυτό που λες, πότε το είδες. Πες μου λίγο, μισό λεπτό. Πότε το είδες αυτό. Για ποιο μιλάμε. Για το παιχνίδι το προχθεσινό με την Τρίπολη. Πότε το είδες αυτό. Όταν μπήκε το πρώτο γκολ. Όχι, πότε είδες ότι η ομάδα μετά άρχισε να. Να μην πέσει. Υπήρχε μια κατοχή, έχει μια κατοχή. Ναι. Από πότε και μετά την πήρε η Τρίπολη. Την κατοχή. Φίλε, δεν είχε επίθεση για να σου βάλει γκολ. Κατοχή είχε σου. Δεν σου ναι, εγώ... θα σε βάζει γκολ. Εντάξει, εγώ δεν σε μάλλον. Από πότε πήρε την κατοχή. Ναι. Είχε ξεκίνησε 68-30 και πήγε 50-50. Πότε έγινε αυτό το 50-50. Θυμάσαι. Πότε έγινε αυτό. Ναι. Από το 20 λεπτό, 20 μέχρι το 60, μέχρι το 70. Που καμιά ομάδα στον κόσμο δεν παίρνει κατοχή 70-30 και αν την τελειώσει ούτε η Μπαρτσελόνα. Ρε Κώστα, πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε. Ας την κατοχή του Γαλάνη, η Καραγκιοσλίκια είναι αυτά. Πάμε παρακάτω. Άστο.
Όχι, που με ρώτησε η Τζόρντα. Άστα ρε τις κατοχές τώρα, άστα. Εσύ δηλαδή δεν είδες ότι... Δεν με νοιάζει η κατοχή στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν η κατοχή ανούσια με κουράζει. Εγώ θέλω γρήγορη πάσα, να φταίνει, να μεταβαίνει μπάλα γρήγορα από τη γρήγορη μετάβαση. Εντάξει, και να εκδηλώνεται η επίθεση όταν τη χάνω. Εντάξει. Να γυρίζω πιο γρήγορα εγώ από τον αντίπαλο να την ξαναπαίρνω. Κατοχή, δεν μ' αρέσει κατοχή, αυτό τώρα, το. Κατοχή, 200 έχει... πάσει να φτάσω μέχρι. Και ποιότητα, άμα δεν έχει, δεν έχει ουσία, ρε φίλε. Κατοχή. Δεν γουστάρω την κατοχή. Η ουσία είναι το θέμα. Του πάσα το αργό. Μ' αρέσει η κατοχή, αλλά με τη γρήγορη πάσα, τη μακρινή, τη γρήγορη, την πλευροκόπηση, το 1-2. Δεν μ' αρέσει το αργό ποδόσφαιρο. Γενικά στη ζωή μου τα αργά πράγματα δεν μ' αρέσουν. Άρα δεν σε αρέσει και ο Κάρι που σου φτάρει μόνο τρίποτα, δεν μπαίνει μέσα. Δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Καλώς. Τίποτα, το ποδόσφαιρο είναι, έχει πολλά τώρα. Η κατοχή, μπορεί να υπάρχει κατοχή άλλος και να μην έχει ουσία. Τι να το κάνεις. Και άλλος να παίρνει την μπάλα, ας πούμε, και να σου βάζει γκολ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στον Ντόρτμουντ κατοχή είχε που κέρδισε με 1-0. Καλά σου λέει. Ο ΠΑΟΚ στον Ντόρτμουντ δεν επέλεξε αυτός να παίξει αυτό το στυλ παιχνίδι. Λοιπόν, άκουδο. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Αν έπαιζε διαφορετικά θα έτρωγε 5-1. Δεν μπορούσε αυτό. Δεν μπορούσε να παίξει διαφορετικά, θα είχαν 5-1. Αλλά απλά ο άλλος επειδή είναι γηπεδούχος και παίζει αυτό που παίζει σαν Ντόρτμουντ, γι' αυτό και κάναμε αυτό που κάναμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η νίκη αυτή είναι. Ωραία. Από τα 10 μάτς που θα παίξει σε ένα Σαββατοκύριακο και θα δει. Από τις 10 ομάδες που έχουν περισσότερη κατοχή από την άλλη, ξέρεις πόσες κερδίζουν? Κάτω από τις 5. Στατιστικά, αφού θέλεις να ακούσεις, ναι. Η ομάδα. Βλέπω 10 μάτς εγώ το Σαββατοκύριακο συνήθως. Γύρω στα 10 μάτς βλέπω. Και εγώ βλέπω. Μπρος. Κατά ποσοστό, όταν η ομάδα έχει μεγαλύτερη κατοχή από την άλλη, το ποσοστό νικών είναι 25%. Μπορεί να το διανοηθείς. Κατάλαβα. Άρα αυτό που λένε αυτοί οι φέλη, είχε κατοχή, να ξέρουν να κάνουν, γιατί ο Γαλάνης είναι πονηρός. Ο Γαλάνης παίρνει κάτι φοιτητές, τους δίνει 50 ευρώ, και καλά κάνει ο άνθρωπος, κάτι φουκαράδες, κάτι αυτούς κτλ. Και λέει, κάνε λέει ανάλυση. Δεν βάζει την εξειδίκευση μέσα στο ποδόσφαιρο. Κατοχή υπό προϋποθέσεις, σουτ υπό προϋποθέσεις, ταχύτητα μπάλας, πόσα μετρά ότι ήταν, πόσο κοντά στην εστία ήταν. Βάζει, λέει, σαν χλαμάρες. Βάζει κάτι φουκαράδες εκεί πέρα, φοιτητές, τους δίνει ξέρω εγώ λίγα λεφτά. Έχω λέει εταιρεία. Καλά κάνεις και έχεις εταιρεία. Κατοχή. Τι κατοχή, ρε. Τι κατοχή. Πού την έχεις την κατοχή. Λοιπόν, η Γερμανία με την Ολλανδία έκανε λέει γκολ η Ολλανδία στο δεύτερο λεπτό με μπέναλτι, τρίτο λεπτό. Αλλάξαν λέει 40 πάσες και δεν ακούμπησε Γερμανός παίκτη στην μπάλα και έγινε το μπέναλτι. Σιγά τα αυγά. Είχε μια κατοχή. Πάσα, χωρίς πίεση. Πάσα, χωρίς. Βάλτε να το δεις. Κάνει μια πάσα. Μπαίνει ο Νέσιας, παίρνει πέναλτι. Ωραία. Με 16 οι Γερμανοί κερδίσαν εμάς ο Ολυμπιακός Άδε, δεν θυμάσαι. Άστα ρε τώρα. Τα λέμε. Η ΑΕΚ δεν περνάει τον Ατρόμητο, είναι δύσκολη ομάδα. Θα γίνει μάχη, θα παγωθούνε. Ο Ατρόμητος είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει παίκτες μέσα, έχει. Πάρω το καπνισμένοι αυτοί όλοι. Άρχισε να ξυπνάει και ο Δέλλας, άστο. Καλούς παίκτες. Ξύπνησε και ο Δέλλας, άστο. Ο Δέλλας είναι καλό. Ο Δέλλας, αφού έτσι. Ο Ατρόμητος είναι στρωμένη ομάδα. Αλλά για χαρά, τα λέμε. Λοιπόν, σύμφωνα με την τι λέει, Telegram νούμερο 1 ντέρμπι στον κόσμο είναι το Boca River. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός νούμερο 8. Ο άλλος λέει, αφού μάθαμε ότι δεν είναι ντέρμπι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μόνο που μας μένει είναι να το γυρίσουμε στο επανομή φλογανάληψης. Δεν είπαμε δεν είναι ντέρμπι. Όχι, είναι επανομή φλογανάληψης. Μηχανιώνα επανομή 0-3. Σταμίδη, τι έγινε, σου πήρα 3-0. Έχασε ο Σταμίδης. 0-3 από την επανομή. Ρε Σταμίδη, μπας και το κάνατε μπισμπιζέτο μας. Είναι δυνατόν. Πρώτος να φάτε 3 από την επανομή. Πρώτη είναι η Μηχανιώνα. Πρώτη είναι η Μηχανιώνα. Αλλά πλησιάζουν οι άλλοι επικίνδυνα. Κόψτε τις ιστορίες. Ιδεολογικά θα ήταν ντέρμπι λόγω Θεσσαλονίκης Αθήνας από τη στιγμή που είναι άτιτλος ο ΠΑΟΚ. Ντέρμπι είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κάτσε ρε φίλε, και ιδεολογικά. United, Liverpool και Barça Real είναι ντέρμπι λόγω τίτλων. Σοβαρά. Ναι. Οπαδικά δεν είναι. Ναι. Πώς για. Πολλά είναι ντέρμπι. Πολλοί λόγοι είναι για να είναι ντέρμπι αυτό. 845. Τρία πράγματα δεν ξεχνιούνται στη γη. Το χρέος, το ξύλο και το σεξ. Ο κύριος είχε μια εμπειρία μαζί μου, οπότε είναι κατανοητό ότι θα ασχολείται. Ποιος τον ακούει, ποιος τον διαβάζει όμως. Δεν ασχολούμαι με άτομα τα οποία
είναι έτσι πολύ down. Εντάξει, τώρα γράφεται. Σαν χλαμάρεστα. Λοιπόν, και καμιά μυτιά και καμιά ιστορία. Τι καλά παιδιά οι Ολυμπιακοί. Μόλις αποκλείστηκαν προχθές, έκαναν επεισόδια με αστυνομικούς και αστυνομικοί βγάλαν όπλο για να σωθούν και περιβόλωσαν στον αέρα. Ο άλλος λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι καθρέφτης του ελληνικού κράτους. Ήρθε το κεφάλαιο και τα πακέτα Ντελόρτ, Σαββίδης και πέσαν πάνω του ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Λαός, ΠΑΟΞΙΔΕΣ και ΣΥΑ. Τα φάγαν όλα και τον καταχρέωσαν ποδοσφαιρικά. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός είναι ο καθρέφτης. Είμαστε καταδικασμένοι να μην δούμε μπάλα σε αυτή την πόλη. Στον αιώνα τον άπαξ. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι. Και εγώ μπορώ να του πω ότι και ο Ολυμπιακός είναι ο καθρέφτης της διαφθοράς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος ρωτάει αν έπαιρνε τον Ολυμπιακό Σαββίδης και τον είχε όπως τον ΠΑΟΚ, τι που θα ήταν σήμερα. Μάλιστα. Τα συμφέροντα του παίζονται, που παίζονται λέει πολιτικοκοινωνικά και επιχειρηματικά είναι πολύ μεγαλύτερα από κάποιο αίτητο σέρι. Κατάλαβε ότι το μυαλό των πλούσιων λειτουργεί διαφορετικά από το δικό μας. Ναι, απλών ναι. Θνητών οπαδών. Φέτος μπορεί να δούμε ο ένας πρωτάθλημα, ο άλλος κύπελο, ο άλλος πρόκριση στο Champions League, ο άλλος κάποια άλλη προσδοκία, ναι, ελπίδα ναι. Για να έχει ησυχία οπαδικά. Θύρα 4α, λέει ο φίλος. Δεν μην πιστεύεις τρία πράγματα. Ναι. Δεν δίνουν αυτοί τίποτα. Τίποτα. Τζόρνταν, αν δεν φάμε γκολ, φίλε, και με ένα 0 κερδίσουμε, θα τον αποκλείσουμε τον Γαύρο εκεί μέσα. Αυτοί δεν μπορούν να βάλουν γκολ με center for, είναι ανύπαρκτοι. Τζόρνταν, είσαι μεγάλος παοξίστα, λες. Ωραία, που είναι ο Μαλάτος και ο Γαύρος από του Παυγήκανε, φίλε. Ο Σάκος είναι πολύ καλή άσκηση, φανταστική. Και τα ευρυστικά δεν διαβάζονται. Ωραία τα είπαμε. Εμείς τους είπαμε από τις γιορτές και μετά δεν πατάνε, ρε φίλε. Ναι. Δεν πατάει καλά ο Ολυμπιακός και τα έβγαλε τώρα προχθές, μια εβδομάδα μέσα, έβγαλε τις είδες του. Με την ΑΕΚ και με τον τελειώνα. Με την, τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ. Προτιμούσα να την έβγαζε μαζί σου την ΙΤΑ. Πάλι συνεχίζει το σερί, θα τη βγάλει. Δεν συνεχίσει. Ξέρω τι θα γίνει. Δεν είναι, καταρχήν πέσαν βιολογικά. Εγώ του είδα μετά το 70 δεν μπορούσαν να παίξουν πλέον. Μπορούσαν να περπατήσουν. Εντάξει, είναι οι πορτοκαλάδες που πίνουν να μην είναι. Στην Τούμπα είπα σαν πάω. Βεβαίως και θα πάω. Με χυμό πορτοκάλι γέρο. Λοιπόν, βεβαίως και θα φεύγουμε. Θα πα. Τι αδειά θα πας. Πάω. Θα πάω. Βρήκε εισιτήριο. Αύριο, για... αύριο το πρωί παίρνω και εγώ τα εισιτήρια. Ναι. Πάω για τα εισιτήρια δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Θα γεμίσει. Θα γεμίσει. Sold out πιστεύω. Τελευταία μέρα γεμίσει. Τελευταία ώρα. Πειράζει. Πώς, τι να πειράξει. Ναι, το πότε γίνεται το sold out. Πότε γίνεται. Το έχουμε κάνει δηλαδή, και σε τρεις ώρες. Ναι. Άλλο πρόκειμα. Να κάνει sold out σε μία μέρα και άλλο να κάνει. Δηλαδή. Και να πάμε αύριο, μας πούνε, κληρώνεται δύο εισιτήρια για πάω Ολυμπιακό, θα πέσω κάτω. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει. Εδώ βλέπω ότι και οι Σύριοι θα το παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι οι Πακιστανοί και όλοι αυτοί που ήρθαν από εκεί μετά. Ναι, ναι βέβαια. Θα αυτοκτοποιήσει τα θέματα του και θα δουν και πάω Ολυμπιακό. Και θα γίνουν και παοξίδες οι Σύριοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ερωτευτούν το λαό του ΠΑΟΚ. Ναι. Και όμως υπάρχουν, έχουν κουλτούρα οι άνθρωποι. Κουλτούρα, κουλτούρα ναι. Ναι. Φυσικά αυτοί που ήρθαν εδώ πάνω, αν κάτσουν λίγες μέρες, θα ναι. Πάρουν τον DNA του ΠΑΟΚ. Θα γίνουν ΠΑΟΞΑΚΙ αυτοί εδώ πάνω. Εντάξει, πάρουν καμιά οι άλλοι θα γίνουν Ολυμπιακοί. Όσοι προλάβουν και γυρίσουν από κάτω και δεν έχουν γίνει Ολυμπιακοί, ναι. Δηλαδή, θα γίνουν εδώ πάνω ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Προέχει επιβίωση βέβαια. Τι χαρά, ρε φίλε. Χαρά, τι χαρά. Από 2 εκατομμύρια του κάνουμε 2,5 δηλαδή. Τι αυγίτε ΠΑΟΞΙΔΕΣ θέλουν αυτό, δέχονται. Χρυσαυγίτες Παοξιδοπάχου είναι μια ομάδα. Ένα μπέρδεμα. Ένα μπέρδεμα. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα και έχει πολύ πολύ. Πώς το είπαμε. Πολύ πολύ. Πολύ πολύ πολύ. Από πολύ κόσμο δηλαδή. Από πολύ πολύ. Α, μπράβο, λαού από πολύ κόσμο. Τι να κάνουμε. Έχει πολύ πολύ. Όπως είναι η Μπαρτσελόνα, έχει από πολλά κράτη. Πολύ πολύ πολύ. Έτσι είναι και ο Πάο. Έτσι, πολύ πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα. Γιάννη Κυλιδί συνεχίζει, τα λέμε αύριο το μεσημέρι. 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 Συνεχίζει, τα λέμε αύριο το μεσημέρι.